Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μας πιάσανε στον αέρα. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Χρήστος Κιώσης, συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μαζί όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έως και τις 10. Καλησπέρα Ζάχο. Καλησπέρα Τάσο. Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, έτσι, να το υπενθυμίζουμε. Σε τι κατάσταση βρίσκω? Ναι, λίγο έτσι. Καλή, καλή, σχετικά καλή. Έχεις τίποτα με τα λαιμά, κανένα γδάσιμο? Ναι, δεν ξέρω, κάτι είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, καμιά φαρυγγίτιδα, κανένα... Δεν οφείλεται στην οπαδική σου προτίμηση, στην συνεχόμενες ήττες και τα λοιπά. Όχι, 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 όχι. Με μεταφορική έννοια. Εσύ είναι... άμα ήταν έτσι δεν είναι... έπρεπε να έχεις φέτος τίποτα, γιατί σ' άκουγα προθέσεις, κάτι ήσουνα και εσύ, γκούχου, γκούχου, γκούχου ήσουνα. Ήμουνα γιατί είχα φάει μπουρκουμί από τη Βίντη. Ναι, ήταν και η Βίντη, σωστά, το ξέχασα. Να το, δεν το βλέπω χαρούμενο τον κύριο Ματσιούκη. Δεν το βλέπω. Ασπρόμαυρα σήμερα και ο Ισμένος. Ναι, δεν το βλέπω. Δεν λέω ψέματα. Και όσοι είναι... να έρθει μέσω εγχωρίου του επιβιώσει. Είναι, γιατί... είναι λυπημένος από τη χθεσινή ημέρα, λογικό. Λογικό είναι, ρε φίλε, και εγώ άμα έτρωγα 6 από τον Ατρόμητο και εγώ θα ήμουν στεναχωρημένος. Είναι η μεγαλύτερη ήττα, λέει, εντός έδρας ήττα του Ηρακλή. Δεν το ξέρω αυτό πραγματικά. Ένα 6, ρε φίλε, είναι ταπεινωτική ήττα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έκανε fair play ο... Δεν έκανε fair play και δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτό του ότι δεν έκανε fair play. Μπορεί να κάνει με εσάς το fair play, δεν ξέρεις. Ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ να κάνει fair play. Να κατεβάσει τα κοίτα, ξέρω εγώ. Ζάχο, κόψτα τα δειγμένα. Να κατεβάσει τα κοίτα ως να βάλει νεκρά. Ναι, αν και Πέμπτη, αν και Πέμπτη, αν και Πέμπτη τι, Παρασκευή, τι γίνεται. Ουδέτερη έτσι ψιλοκενή μέρα, αλλά ναι, πάγωσε, έχει πάρα πολλά θέματα. Ναι, πάρα και από Άρη έχει κάποια, όχι πάρα ναι, πολλά. Γενικά μιλάω, εγώ δεν ναι, μιλάω γενικά, μόνο. Γενικά, νόμιζα ναι. Στα του πάω καναφέρεσαι. Όχι, δεν κάνω ασπρόμενες πτήσεις, ράδιο Μαρμίτα είμαστε. Ωραία, ναι, λέω ούτε εντάξει. Ούτε στο γέλο. Όχι ρε παιδί μου, αλλά λέω ναι, λογικά ζάχο, θα μιλάς για τον ΠΑΟ. Ζάχο, γιατί... έχει δίκιο τρέγια Ζάχο. Πού και πού έχει Ζάχο δίκιο, ναι. Κάθε Τσικνοπέμπτη. Έτσι μου εντάξει, κάθε Τσικνοπέμπτη και Τέταρτη Κυριακή. Ζάχο, χθες πήγα, ξέρεις, ήταν ναι, ο Νίκος. Είχαμε και ένα meeting αριανό. Ήταν ο Μάνος, ο Μπουγάτσας, ηγεσίας, ναι, φιλαράκι μου ο Κοκ και ο Ρίκ. Παρέα, ξέρεις. Ανέβηκαν τα τεσιμπέλ. Μας άκουγε όλο το μαγαζί. Πολύ μουστάρδα έπεσε, κύριε. Έπεσε πολύ. Λοιπόν, πριν πούμε τη μεγάλη θεματολογία που έχουμε και σήμερα, γιατί έχουμε τους διαιτητές που κληρώθηκαν, μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε ποιος έχει κληρωθεί στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στοπ. Δεν είναι κλήρωση. Ορισμός. Ορισμός. Εντάξει, okay, ναι, έχεις δίκιο. Κλήρωση είναι σαν να είναι συντύχη. Ορισμός. 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 Όταν έχεις δίκιο, στο δίνω. Πάντα έχω δίκιο. Έτσι. Μείνετε εδώ κοντά μας να σας πούμε ποιος ορίστηκε για το Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Ο Άρης θέλει να πάρει την νίκη για πολλούς λόγους. Γιατί άμα έρθει ήττα, πιστεύω θα έχει και θέμα. Τέταρτη ήττα. Θέμα προπονητή. Ναι, εγώ σου είπα τώρα μια που τα πάμε είναι έτσι. Είναι και το άλλο ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έτσι, θα σας πούμε όλους τους διαιτητές. Λοιπόν, βασικά. Πριν μπούμε όμως στους διαιτητές, ναι. Να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έρχεται στα αυτάκια σας. Διότι βασικός υποστηρικτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Ανθέων, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλάβω το τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας με την παρέα σας, με την κοπέλα σας, με τη γυναίκα σας, με οποιονδήποτε θεωρείτε σημαντικό. Το φίλο σας, ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε επιλέξει για τέρι σας. Τέλος πάντων, γιατί είμαστε και σε μια μοντέρνα κοινωνία πλέον. Ναι, στο 2018. Ναι, έτσι ακριβώς. Το στέκι της πόλης για να απολαύσει τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας. Με κρύα πιάτα, με καθαρά ποτά, όπως λέει και ο Τάσος συνέχεια. Εγγυημένα. Με προσωπικό. Champions League. Αλφα Εθνική. Έτσι. Αλφα Εθνική. Και με κόσμο πραγματικά πολύ όμορφο. Μία επίσκεψη. Special τα πάντα. Μία επίσκεψη θα σας ικανοποιήσει νομίζω. Το υπογράφουμε. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά. Χειροποιείτε τους τιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς, μενού και πολλές επιλογές. Για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Το Πορκίτο το βρίσκουμε Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Delivery στο 2310-525-55, επαναλαμβάνω. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο ψητοπολείο Πορκίτο, μοναδικές γεύσεις. Τα πάντα εγγυημένα όλα, κρεατικά αλφα ποιότητος, special καλοψημένα και σε χρόνο ρεκόρ στην πόρτα σας. Στο 2310-520-555 κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store. Και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία από το ψητοπολείο Πορκίτο. Και για ένα ακόμη βράδυ μαζί μας και η Skies Aviation Academy.
που είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες επίσης στο skies.gr και στο 23 920 21 100. Επαναλάβω το τηλέφωνο 23 920 21 100. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε και επεισόδια διακοπή αγώνα, δακρυγόνα, ξύλο με τα ΜΑΤ από οπαδούς του Ολυμπιακού στην Πάτρα στο παιχνίδι κυπέλου Παναχαϊκή Ολυμπιακός, το οποίο έριξε 0-2 πριν από λίγο. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ. Βάλτε αυτό να το ακούσουμε λίγο, κύριε Χρήστο. Να πούμε την κολεψία. Χρήστος Κιώσης, μοναδικός. Όχι το κεφαλάκι μου, όποιος έφαγε τις ροπαλιές από τα ΜΑΤ, όποιος έφαγε τα καρεκλάκια και τα κοτρόνια στο κεφάλι, αυτό λέει. Γιατί έγινε πραγματικά ο χαμός, παιδιά. Το ξύλο της Αλεπούς έπεσε, το ξύλο της αρκούδας, στο γήπεδο της Παναχαϊκής ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδός του Ολυμπιακού. Είχε ως συνέπεια τη διακοπή του αγώνα για 15 λεπτά. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπληκτική από τα δακρυγόνα. Να πούμε πως έγινε το σκηνικό. Μετά τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, η κατάσταση στο γήπεδο της Πάτρας έγινε αποπληκτική. Χωρίς να υπάρχει κάποιος γνωστός λόγος, ξεκίνησε ένταση ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού και την αστυνομία. Μία δημιουργία πήγε στο σημείο που ήταν ερυθρόλευκη. Τα αίματα άναψαν με αποτέλεσμα να γίνει εκτεταμένη χρήση χημικών. Στην εξέδρα υπήρξε έντονη κινητικότητα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να αλλάζουν πλευρά. Το μάτς να διακόπτεται για 15 με 20 λεπτά. Οι παίκτες δεν μπορούσαν να αγωνιστούν αφού δεν μπορούσαν καν να αναπνεύσουν τα δακρυγόνα. Ο Σάββας Θεοδωρίδης μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια υποβασταζόμενος σχεδόν ημιλιπόθυμος. Οι εικόνες με πατέρες, με γονείς να τρέχουν να προστατέψουν τα παιδιά τους που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν είναι απαξιωτική. Πραγματικά έγινε ένας χαμός εκεί στην Παναχαϊκή. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και οι διαιτητές πήγαν στα αποδυτήρια για να προστατευτούν. Οι ομάδες ζήτησαν να κλείσουν οι πόρτες προκειμένου ο αέρας να παραμείνει καθαρός. Έμειναν εκεί για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, με την ατμόσφαιρα να έχει καθαρίσει, ξαναβγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν δύσκολο βέβαια να αναπνεύσουν γιατί έπεσε το χημικό της αρκούδας. Νομίζω ότι θα επιληφθεί. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και ήστερα μισή ώρα βλέπω πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες. Και κίτρινες. Κίτρινες πεταλούδες. Έτσι πρέπει. Νομίζω ότι θα επιληφθεί του θέματος η αθλητική δικαιοσύνη. Ναι, και περιμένουμε και νομίζω τιμωρία όπως είχε γίνει με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Γιατί πήγε στα Πεφκαρούλα. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Ολυμπιακού κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών και ποινή δύο αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών. Συγχρηματικό πρόστιμο. Αυτό επειδή είναι στο κύπελο, μπας και είναι διαφορετικό, ξέρω εγώ. Όχι, είναι έξω από το κύπελο. Όχι, επειδή είναι για το θεσμό του κυπέλου, λέω. Όχι, μήπως... δεν έχει σημασία. Ναι, δεν το είναι... αν κρυθούν σαν εκτεταμένα επεισόδια και υπάρχει διακοπή του αγώνα κιόλας. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ νομικός. Αλλά εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα για κάτι τέτοιο. Γιατί και έξω από το γήπεδο με Μολότοφ και με την αστυνομία που παίξαν ξύλο οι φίλοι της ΑΕΚ τιμωρήθηκαν με -3, με ποινή αποκλεισμού έδρας και με χρηματικό πρόστιμο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι δική μας υπόθεση, είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτό είναι εντάξει. Φόσον αν γράφτηκαν, ποιος θα, ο παρατηρητής ποιος είναι, ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ποιος είναι ο ύποπτος. Λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε. Υπάρχει και βιντεάκι, δύσκολο να μην να περάσει έτσι αυτό. Τώρα το τι θα γίνει, στην Ελλάδα είμαστε, όλα είναι πιθανά. Οπότε βλέπουμε και σχολιάζουμε ανάλογα. Τελείωσε αυτό το ματσέτσι, λοιπόν. 0-2, έχουμε τώρα τι ματσέτσι έχουμε. Έπαιζε ο Πας Γιάννενα με τη Θέλα. 3-0 είναι αυτό και έχουμε τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα που παίζει στη Ρωσία. Με την Τζέσικα είναι 57-53 στο τρίτο δεκάλεπτο. Είμαστε 59-55 μάλλον, 5 λεπτά πριν λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Ωραία. Θα λέμε που. Κρατάμε ενημέρωση την για τα... διαμόρφωση του σκορ, θα την αναφέρουμε. Για τα κουμάρωσκυλα. Λοιπόν, θα πάμε στο τέτοιο, βλέπω 8.30, αργήσαμε σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λίγο ακόμα, κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Ωραία. Και μετά. Θα πεις για διαιτητές. Διαιτητές, ναι. Θα πούμε ποιοι είναι, θα αναφέρουμε και θα σχολιάσουμε μετά. Λίγο γιατί πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται. Εγώ να πω ότι ο διαιτητής
Βγήκε. Εγώ νόμιζα τώρα και χθες το σχολιάζαμε μάλιστα. Νόμιζα ότι στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ θα είναι ξένος. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Ξένος ζήτησε. Είχε ζητήσει ο Ατρόμητος. Mm. Έλληνας μπήκε. Ποιος μπήκε? Τζίλος. Τζίλος. Θανάσης Τζίλος. Αυτός που έπαιξε το ΑΕΚ Άρης. Αυτός που έπαιζε στα φιλικά της ΑΕΚ το καλοκαίρι με Γαλατά Σαρά και τα λοιπά και έπαιρνε μεροκαματάκι. Yeah. Άρα λες είναι επιρροή σε Μελισανίδη. Δεν ξέρω, το συγκεκριμένο παλικάρι δεν χάνει αγωνιστική. Ωραία, εγώ να πω ότι στο Κλεάνθης Μικελίδης μας στείλανε αυτόν τον καλό άνθρωπο, τον κύριο Σιδηρόπουλο. Μάλιστα. Γνωστόν ασπρόμαυρων καταβολών. Ο Σιδηρόπουλος. Τι είναι, Αριανός. Σιδηρόπουλος. Πέρσι με ξέσκησε. Σε ποιο μάτι? Και όχι μόνο με ξέσκησε. Επειδή δεν έβλεπε. Όχι μόνο με ξέσκησε. Όχι μόνο με ξέσκησε. Χάρισε. Και στη Λάρισα, νομίζω είχε παίξει ο Ζαχαριάδης, είχε παίξει στη Λάρισα. Το 1-1 με τη Λάρισα. Είχε χαρίσει δύο κόκκινες κάρτες στη. Να πω την αλήθεια τώρα, με πιάνεις αδιάβαστο, γιατί πέρσι δεν παρακολουθούσα από την αλήθεια Αλφα Εθνική. Ναι. Αλλά από τα προηγούμενα χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ασπρόμαυρων και ερυθρόλευκων χρωμάτων. Έτσι θυμάμαι. Λοιπόν, έπαιξε στην ΕΠΟ, και ο κύριος Γραμμένος τι χρωμάτων είναι, τι αποχρώσεων είναι. Εγώ δεν λέω ότι. Εγώ λέω το ναι, παιδί μου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γραμμένος. Ξέρεις, έχεις υπόψη σου. Όχι, δεν ξέρω. Τι αποχρώσεω είναι. Εσύ ξέρεις, μήπως είναι κίτρινη αριανίδικη απόχρωση. Έχει καμία δήλωσή του ότι είμαι Άρης. Έχει καμία δήλωσή του. Γιατί έχει καμία δήλωση του Σιδηρόπουλου ότι είναι ΠΑΟΚ. Όχι, έχω τα έργα του, πώς φύρισε. Όσο έχει δήλωση εσύ από Σιδηρόπουλο, τόσο δήλωσε εγώ από τον Γραμμένο. Εγώ δεν μίλησα για δήλωση Σιδηρόπουλου. Δεν μπορεί να δηλώνει. Εγώ δεν μίλησα για δήλωση. Εγώ είπα αυτό που είπε. Όχι, όχι. Λέω. Το Σιδηρόπουλο δεν έχω δήλωσή του ότι είναι ΠΑΟΚ, δεν θα μπορούσε να το πει αυτό άλλωστε, όταν είναι ενεργεία. Ναι, αλλά λες ότι είναι ΠΑΟΚ. Θυμάμαι διαιτησίες του, λέω. Θυμάμαι μία διαιτησία του, παραδείγματος χάρη, μέσα στον. Τώρα το λες σωστά. Μέσα στο Βόλο. Μέσα στο Βόλο θυμάμαι μία διαιτησία του, 1-0-2 με τον. Πάντως πέρσι δεν έδωσε δύο κόκκινες σε μάτς κατά τη ΑΕΚ. Σε μάτσα διάφορα κατά τη ΑΕΚ και νομίζω ότι επηρεάζει πάρα πολύ τις επόμενες αγωνιστικές. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο μάτσα ήταν. Α, τη ΑΕΚ, μάλλον. Ήταν ένα ο Ζαχαριάδης, νομίζω, και η Σιδηρόπουλος. Ωραία. Και οι δύο από Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι αυτοί. Ο Ζαχαριάδης είναι από Θεσσαλονίκη. Αν δεν απατώμε. Και εγώ νομίζω από Θεσσαλονίκη. Άνα, μπράβο. Όχι, ο Σιδηρόπουλος δεν είναι. Είναι Θεσσαλονικιός, είναι στον. Στο Δωδεκανήσου. Δωδεκανήσου. Ναι. Είναι από το ωραίο άνθρωπο. Αλλά πώς είναι στον. Ναι, ο Γραμμένος θα μας πει τι ομάδα είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εσύ μου το ξέρεις, για πες. Εσύ, κύριε Γιώργο, πώς ξέρεις. Τι ομάδα είναι ο Γραμμένος, ρε κύριε. Λένε ότι είναι Άρης. Έτσι λένε. Τόση εύνοια που έχουμε δει, δεν θέλουμε άλλη. Γίνε ΠΑΟΚ, ρε Γραμμένε. Τρία θέλουμε. Τρία απέναντι πήρε. Τι λες, ρε φίλε. Και άλλα δύο δεν μου δώσανε. Άλλα δύο. Τρία απέναντι πήρε. Άλλα δύο. Εσύ δεν λες ότι μέσα στον Πανιόνιο πέναλτι. Ήταν. Άρα ένα ακόμη που δεν πήρα. Είναι αυτό. Εντάξει, είναι άλλα από πίσω. Άλλα από πίσω. Λοιπόν. Διάλειμμα θα κάνεις. Καλά, ρε, εγώ σε είπα για διάλειμμα και μου λες να πούμε. Να πω σε 3-4 λεπτά. Τι, πέρασαν τα 3 λεπτά. Πέρασαν. Αφού πέρασαν τα 4 λεπτά. Θα πάω και δεν έχω. Πάμε. Όχι. Ο κύριος Χρήστος εδώ. Κύριε, και όσοι μετά να μας παίξετε λίγο ACDC. Μπείτε στο φάκελο Τρέγιας, έχει πολλά. Έχει πολλά ACDC. Για αυτά τα μαγαζιά. Έχει και Μαριάθη κεφάλα ο Ισοφάκη. Και Νίτσα Τσίτρα έχει. Τα πάντα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Άστο λίγο χαλάκι έτσι λίγο να γουστάρουμε. Χριστάρα μου, μπράβο αγοράκι μου, μπράβο. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν το break των 8.30, ο ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος ετήθηκαν ξένο διαιτητή στο μεθαυριανό ντέρμπι κορυφής στο Περιστέρι. Ο κύριος Μέλο Περέιρα όμως και η ΚΕΔ πέταξε στα σκουπίδια το αίτημα αυτό, όρισε τον Θανάση Τζίλο στο ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος. Ποιος τι μου είπες τι έκανε ο Τζίλος? Ορίστε. Τι μου είπες ότι έκανε κάτι, Λαρισαίος είναι, τι είναι? Ο Τζίλος είναι καταρχήν από την Λάρισα. Ο Τζίλος είναι αγαπημένο παιδί της ΑΕΚ. Ο Τζίλος είναι αυτός που έπαιζε κάποια φιλικά στην προετοιμασία της ΑΕΚ με Γαλατά Σαρά και τέτοια, έπαιρνε το μεροκαματάκι όμορφα ωραία. Πες τι, αυτό που είπες. Είχα την εντύπωση ότι είχα την απορία, ρε παιδί μου, αν είχε σφυρίξει αυτό στο Λαμία ΑΕΚ το 0-1 πέρσι. Αυτός. Στο Περιστέρι που είχε παίξει. Ο Βάσιος ήταν. Ο Βάσιος ήταν, ναι. Ωραία. Και μου λέει, ναι, από πού είναι, από τη Λάρισα, ρε φίλε. Αλλά πληροφορίες λένε, αβάσιμες βέβαια, ράδιο Αρβίλα, αλλά έτσι μου είπαν ότι είναι ελαχρωματιστής στο επάγγελμα και ότι έχει βάψει το σύνδεσμο της ΑΕΚ στη Λάρισα. Έτσι λένε, δεν το λέω εγώ. Τον πρόεδρο της, του ΠΑΣ Γιάννενα που έβαψε το Μακεδονία Παλάς, το ξέρεις? Χριστοβασίλης. Ναι, έβαψε το Μακεδονία Παλάς όλο.
Αυτός. Αυτός γιατί το γιατί τι κάνει. Ξέρω εγώ τέτοιες δουλειές κάνει ο άνθρωπος. Τι... Το ξέρεις αυτό. Σοβαρά, τι εργολάβος είναι. Δεν ξέρω εγώ τι είναι, ελοκροματιστής έχει αυτός. Φόρεσε το καπέλο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ που ήταν στην οικοδομή με το κουστούμι και τη γραβάτα. Τι πάθαμε. Ωραίος, καπάκι, ένα-ένα. Ναι, καλό, πάτηνα. Καλό, 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 καλό ναι. Την έκανες. Λοιπόν, πες λίγο και τους τέτοιους, ναι. Τους, τους επόπτες στον Άρη, είπαμε για τους Σιδηρόπουλο. Σιγά λίγο, να πούμε λίγο, καταρχήν στο ΑΚΑ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Ντρατζίτα Όλιβερ, Αυστριακός. Τι είναι? Αυστριακός. Για το Βόλο είναι όλοι. Όλη παρέα, Αυστριακή. Ναι, Παπαπέτρου τέταρτος. Ατρόμητος ΠΑΟΚ το Σάββατο. Τζίλος Αθανάσιος από το σύνδεσμο Λάρισσας. Πρώτος βοηθός Πετρόπουλος Τρίφων από την Αρκαδία. Και ποιος άλλος? Δεύτερος επόπτης, ο Κούλα Χασάν. Πάλι ο Κούλα. Πακέτο πάει με τον Τζίλο, ρε φίλε. Και στον Άρη αεκάρισε, αυτός δεν ήταν? Κούλα. Ο Τζίλος, ο Κούλα με την Κούλα. Κούλα, κούπα τα μπαούλα. Α, μπράβο, από την Ξάνθη. Τέταρτος ο Σκουλάς. Λάρισσας. Ο Εμμανουήλ από τη Θεσσαλία. Θεσσαλίας. Και παρατηρητής Κουρκούνας Αποστόλης από τα Χανιά. Καλός άνθρωπος είναι. Έτσι λένε οι πληροφορίες μας. Πάμε στο Κλεάδης Βικελίδης. Ποιο να? Το ξέρεις, να και ο άλλος λέει, πού το ξέρεις απ' έξω. Πώς το ξέρω, φίλε? Τόσα χρόνια τι κάνουμε εδώ, δηλαδή, από τύχη πιάνω μικρόφωνο. Το Κουρκούνα δεν ξέρετε. Κάτσε να το πιάσω κι εγώ λίγο. Ο Κουρκούνας ήταν παλιός παράγοντας στο μπάσκετ. Στην Ιαρίστ, αν δεν το ξέρετε. Γκούγκλαρε να δεις. Κουρκούνας Απόστολο. Δεν το ξέρω πραγματικά. Και τέος παράγοντας τον Εργοτέλη. Κουρκούνας δεν ήταν ένας παλιός θερματοφύλακας, αν θυμάμαι καλά, του Πανιωνίου. Όχι Κουρκούνας. Όχι Κουρκούνας. Κάπως αλλιώς λέγοντας. Δεν τα λέω καλά. Δεν το θυμάμαι. Κουρκούνα δεν θυμάμαι. Κουρκούνα ρε, δεν Κουρκούνας. Όχι Κουρκούνας. Ρε, δεν ήταν Κουρκούνας. Εντάξει, τον έκανες εσύ. Κουρκούνας λέει, όχι Κουρκούνας. Αλλιώς λέγοντας. Λάθος κάνετε. Μπες μέσα μωρέ. Τι μας τα λες? Κουρκουνάς ρε είναι ο τερματοφύλακας που λες. Ναι. Όχι εγώ για... Ναι, Κουρκουνάς. Στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο. Δεν το θυμάμαι. Πολλιά, δεκαετία 80 δεν είναι, 90 αρχές, κάπου εκεί. Τέλος πάντων. Δεν θυμάσαι. Πάμε στο... Πάμε στον Άρη. Στον τέρμπ εδώ. Πάε Άρης εδώ λέει, Κλειάδης Βικελίδης. Πάε Ολυμπιακός Σουφουπού. Σιδηρόπουλος Αναστάσιος, Δωδεκανήσου. Το Δωδεκάνησα. Δωδεκάνησα από το Ρεόκαστρο. Ο άρχον του αγώνα. Ο άρχον του αγώνα. Αλφα βοηθός. Κωστάρας Πολυχρόνης, Έτολο Ακανανίας. Κωστάρας φιλαράκι μου, είναι Αριανός είναι. Καλό παιδί. Είναι σε άλλο ραδιόφωνο. Τον Νίκολες. Κωστάρας, τον Νίκολες. Ναι. Το ξέρω εγώ, πολύ παλιά. Ναι. Β' βοηθός Αλεξέας Ηλίας. Λες να το δω να σηκώνει. Από τη Μεσσηνία. Αυτός ο Αλεξέας είναι λίγο... Υπόπτος. Να ξέρεις, είναι λίγο... Υπόπτος είναι, ναι, το ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Είπε σε μια φάση, είπε... Σφυρίζει κάτι περί offside. Κουρουμπίλια είπε. Είπε κουρμπίλια και το μάτι μου έγινε έτσι λίγο πυρ... Κουρμπίλια παίζει στη Λεβαδιακή. Δεν θα την ορίσω σε κανένα μας στο Χαριλάου την κουρμπίλια. Λεβαδιακός, όταν θα ορίσουν το σπάθα στην Τούμπα, ναι. Θα ορίσουν και την κουρμπίλια. Κουρμπίλια να τη δούμε ρε παιδί μου. Θέλω σε κανένα ντέρμπι πάω Κάρης, ναι. Σπάθα διετή κουρμπίλια ναι, υπόπτη. Ναι. Με κόσμο όμως και πάω και άλλη. Τι για ξανά Χριστό και... Προσκυνήστε το είδωλο. Προσκυνήστε το είδωλο. Σωστότατος. Λοιπόν, Αλεξέας Μεσσηνίας Β' βοηθός στο Κλεάνδης Βικελίδης. Βρέσκας Γεώργιος ο τέταρτος από την Πιερία. Από το χωριό του Κυρκώστα. Mm-hmm. Χωριό, όχι χωριό, πόλη είναι η Κατερίνη. Κωμόπολη. Ωραία. Και Νικολακόπουλος Θάνος Αθηνών παρατηρητής αγώνα. Αν θα γίνει κάτι. Στο Άρης. Στον Άρη. Άρης Ολυμπιακός. Αν θα γίνει κάτι. Ποιος, ο δημοσιογράφος ο Ολυμπιακός. Αυτός πάει στο Έψιλον νομίζω. Ναι. Μαζί με τον Ντέμι. Ωραία. Είπαμε, τελειώσαμε. Ναι, και το δικό μας, τον Κόλκα εδώ, να ξέρετε. Ναι, βέβαια, θα γίνει, δεν θα υπάρχει δεύτερη αθλητική Κυριακή. Ο Ντέμι θα είναι στην αθλητική Κυριακή. Στο Έψιλον, στα αθλητικά ναι. Του Έψιλον. Στο Open. Μια το open, που το, το λες. Είναι ωραίο. Εγώ πραγματικά τώρα, δώσε μου ένα λεπτό. Mm. Και δεν έχει σχέση με το Έψιλον, στο ορκίζομαι. Ναι, το Open θα το λες. Δεν έχει σχέση με το Έψιλον. Open. Το Open TV, μωρέ, πιο Open και Close. Παλιό σκυλό, Open λέγεται. Open σώσαμε. Λοιπόν, λέω ότι ο Ντέμις είναι ένας άνθρωπος που και χρήμα έχει και δόξα και... Είχε χρήμα, το χρήμα και δόξα. Το έφαγε, ξέρεις ότι είναι ταπί και ψύχρεμος. Εντάξει, με τη Δέσποινα άμα μπλέξει δεν είναι και τόσο εύκολο να κρατήσει τα λεφτά. Λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων,
και αναγνωρισιμότητα έχει και δημοφιλής είναι και δηλαδή το ξέρει όλη η Ελλάδα. Και φιλοχρήματος λίγο επειδή. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι δικαίωμά του να είναι ή όχι. Άλλο λέω. Λέω, όταν κάνεις πριν δηλώσεις, κάποιες δηλώσεις κατά π.χ. του. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Κατά του Σαββίδη. Κατά του Σαββίδη. Λέω, εδώ πρόσεξε, μέφομαι τον Νικολαίδη, δεν λέω τίποτα για τον. Ναι. Λέω, ευθυξία δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε. Λέω εγώ, δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Ρε Χρήστο, είσαι, ξέρω εγώ, να μην πω τώρα κάτι. Τον κατηγορώ, τον κάνω. Και μετά πάω να δουλέψω για τον Χρήστο. 69-65 έχασε ο Ολυμπιακός. Τελείωσε. Στη Ρωσία. Τελικό είναι, όχι, ρε. Final score, λέει, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Final score, τι είναι το final score. Final. Άρα ξέρει μόνο τα Final Four, δεν ξέρει τα Final Four. Όχι, νόμιζα ήταν τρίτο δεκάλεπτο, κατάλαβε. Ήταν τέταρτο. Κάνουμε, φίλε, τώρα δηλαδή τα αγγλικά έχουμε 18 λόγου. Καταστραφήκαμε. Το βάλαμε ότι θα χάσει από 7 ως 9 πόντους, έχασε με 4. Ναι. Λοιπόν. Α, γι' αυτό δεν το πιστεύει. Ναι. Ιτούδης. Ο Ιτούδης είναι με τον Μπλατ. Παουξάκι. Λοιπόν. Πού να χάσει. Λοιπόν, λέω. Ναι. Ευθυξία δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί. Όχι. Μπροστά στα να χρήματα, πω, όχι. Πρόσεξε. Να πω ότι είναι ένα άνθρωπο που έχει ανάγκη. Γι' αυτό σου είπα τον πρόλογο. Ότι είναι ένα άνθρωπο που έχει ανάγκη. Να ζει στην οικογένειά του, να πω καλά έκανε. Τώρα αυτό δεν εσύ υπάρχει. Για να πάει, τι λες τώρα, ότι δεν θα έχει ανάγκη. Γιατί πάει. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή έχει ανάγκη ο Νικολαίδης από χρήματα. Δηλαδή. Γιατί να μην έχει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα κάνει και αν έχει ο Νικολαίδης ανάγκη από χρήματα, κάτσε. Άμα παίρνει ένα 500 και ξέρω ένα 1000 για μια εκπομπή. Αν έχει ο Νικολαίδης ανάγκη από χρήματα, έχω 30 ευρώ πάνω μου να του στείλω ένα 10 ευρώ. Δεν είναι 30 ευρώ, ρε Ζάκο. Να του στείλω ένα 10 ευρώ, ρε φίλε. Μα μην το βλέπει έτσι. Έλα, ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ευθυξία δεν υπάρχει σε αυτό. Δεν είναι θέμα ευθυξία. Ευθυξία, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Είναι θέμα αυτό που σου είπα ότι είναι φιλοχρήματι μερικοί. Ρε φίλε, πάλι δηλαδή, τι να πάσει, δεν δηλαδή, θέλω να το πω για το άτομο. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει. Αλλά λέω εγώ τώρα με το χαζό μου το μυαλό, άμα πάρει ένα χιλιαρικάκι στην εκπομπή 4 το μήνα, το τρίτο άσχημα είναι να πάρει μια 50 το χρόνο. Όχι, ρε φίλε, δεν τα έχει ανάγκη, ναι, εγώ δεν θα πήγαινα να. Α, δεν τα έχω ανάγκη, δεν θα πάω. Έχω πει, δηλαδή, έχω κατηγορήσει. Έχω γελάσει, τουιτάρει κατά αυτού του ανθρώπου και θα πάω να δουλέψω γι' αυτό, να. Δεν ξέρω, έτσι τα βλέπω. Εγώ είμαι τρελός, ρε. Θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω! Δεν σε σκοτώνω, γιατί φοράω τα καλά μου να μην τα πιτσιλίσω. Όντως, μην τα πιτσιλίσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Θες να πεις, γιατί θέλω, έχω ένα ακόμη σχολιάκι. Αν τα πάρω εγώ σε ρί και τα δύο. Ωραία, πήγαινε σε αυτό, είδες. Χθες το σχολίασα, αλλά ξέχασα το. Να το. Πω αυτό. Πάμε πάλι στο χειροκρότημα. Θυμάσαι και χθες στο σχολίασα και παίρνω τώρα που η συνέντευξη είναι από χθες, αλλά απλά το ξέχασα. Του Μπάσα. Έδωσε μια συνέντευξη. Ο Μπάσα είναι αλβανικής καταγωγής, αλλά έχει γεννηθεί στη Λοζάνη, στην Ελβετία. Ναι. Ακούς. Ωραία. Ναι, sorry. Κούρε. Έδωσε μια συνέντευξη και σε μια τοπική εφημερίδα. Ναι. Γιατί έχει παίξει νομίζω και στην Ελβετία και στη Λοζάνη, αν δεν κάνω λάθος. Από την αρχή της. Καλά, και ποιοι άλλοι παίζαν κάτι Αλβανοί στη. Στην Ελβετία και κάναν το σήμα στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ. Ο Σακίρη και ο άλλος, ένας που έβαλε και οι δύο είχαν βάλει σε εκείνο το μάτσο. Ναι, μπράβο, ναι. Ναι. Και αυτός έχει κάνει στην Τωρίνο νομίζω. Στον Άρη δεν νομίζω να κάνεις κάτι τέτοιο να βάλεις γκολ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, λέω, διαβάζω, έδωσε μια συνέντευξη, λέω σε μια εφημερίδα και λέει ο Μπάσα. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την επιλογή μου να παίξω στον Άρη. Γιατί μέχρι τώρα πορεία της ομάδας είπε: ξεκίνησαμε καλά το πρωτάθλημα, αντιμετωπίσαμε βατούς αντιπάλους και μετά έρθαν τα ντέρμπι. Το πρωτάθλημα είναι ενδιαφέρον και η ποιότητα ζωής στο πιο υψηλό επίπεδο. Καλά, από την Αλβανία σίγουρα στο πιο υψηλό επίπεδο, αλλά τέλος πάντων. Για τη Θεσσαλονίκη και τους φίλους του Άρη, εδώ πάμε στην ουσία. Η Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά πολύ όμορφο μέρος να ζεις και οι άνθρωποι εδώ είναι τρελοί με το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ενθουσιώδεις και φανατισμένοι μέσα στο γήπεδο, αλλά σεβάσμοι έξω από αυτό. Πού τα είδες, φέτος ναι, δεν έχεις έρθει πριν κάνα 20 χρόνια. Δεν έχω παρά μόνο τα θετικά να πω για την εμπειρία μου μέχρι τώρα. Εδώ πάμε τώρα στο ζουμί. Οι οπαδοί μας είναι πραγματικά χαρούμενοι γιατί η ομάδα επέστρεψε και παίζει ξανά τέτοια παιχνίδια. Τι λες ρε Μπάσα. Ρε Μπάσα, από το ξεκίνημα της σεζόν το γήπεδο είναι μονίμως γεμάτο κτλ. Ο Άρης είναι πολύ δημοφιλής. Δεν είπε κάτι κακό ο Πρίμα. Όχι, όχι. Ο Πρίμα και ο Μπάσα, σωστός. 1-2 μειώνεις με κεφαλιά στο 63. 2-1 προηγούμε. Μειώνεις. Αφού ένα 0-1-1. Ένα σου είπαμε το εγώ προηγήθηκα. 0-2. Α, σταμά τώρα. Το λοιπόν, παξιμάδι. Ναι, το ξαναδιαβάζω. Οι οπαδοί μας είναι πραγματικά χαρούμενοι γιατί η ομάδα επέστρεψε και παίζει ξανά τέτοια παιχνίδια. Καταλάβατε εσείς που χειροκροτήσατε. Μπάσα, δεν είμαστε χαρούμενοι που γυρίσαμε ρε Μπάσα. Μπάσα και Πρίμα που σου λέει ο άλλος. Ήσουν καλύτερα δηλαδή πέρσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό λέει ο άνθρωπος. Όχι. Μπάσα, δεν θέλουμε να παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Θέλουμε να τα κερδίζουμε, Μπάσα. Κατάλαβες. Ρε τον Μπάσα.
Αλλά εδώ δεν φταίει ο Μπάσα. Φυσικά δεν φταίει ο Μπάσα. Εδώ φταίνει η γύρω. Η γύρω-γύρω από την ομάδα. Εντάξει, ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή, ανέβηκε πρώτα στην εθνική. Δεν μπορεί να κάνει και πρωταθλητισμό. Αυτή είναι η άποψή σου. Η άποψή σου. Εγώ δεν είπα πρωταθλητισμό. Τι λέει αυτό. Πρωταθλητισμό δεν είπα να κάνει. Είπα να μπει στην πεντάδα. Εγώ, άμα τι πρώτε μέρε που ξεκινήσαμε εδώ τι εκπομπέ μαζί, είπα πεντάδα. Εγώ δεν είπα ούτε πρωτάθλημα και κάτι. Τρέγια τι είπε. 7ο. Είπε 7ο. Θα δούμε ποιο θα δικαιωθεί στο τέλο. Εγώ είπα πεντάδα. Ως τώρα δικαιώνεται ο. Καλά, εντάξει. Το τελικό σκορ. Final score είπε προηγουμένω. Ωραία. Θα δούμε και το final στο 30. Final score είπα. Ναι, final score. Λέω και εγώ θα δούμε το final τη 30η αγωνιστική τι λέει. Εκεί θα δικαιωθεί εσύ ή εγώ, ένα από του δύο. Και οι δύο να δικαιωθούμε δεν είναι. Πώ δεν πανηγύρισε. Και λέω. Που κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός και με περάσει, σου λέω, δεν καταλαμβάνει τη Ευρώπη. Το κυνηγάς. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα αρματίσω πιο πάνω. Νομίζω ότι ξεφουσκώσει πάνω. Δεν πρόβλεψή μου. Λέω τώρα για να πάμε για να πει και τα δικά σου. Μπάσα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι που γυρίσαμε και παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Θέλουμε να τα κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια, Μπάσα. Κατάλαβε. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό σου φταίξιμο αυτή η δήλωση. Δείχνει το περιβάλλον γύρω από την ομάδα. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Λέω εγώ τώρα. Όχι, γυρίσαμε και είμαστε ευχαριστημένοι. Τι λες, ρε Μπάσα. Κάτσε λίγο στον πάγκο, γιατί είσαι και τραγικός στις τελευταίες αγωνιστικές, στα τελευταία παιχνίδια. Κάτσε λίγο στο. Κούλα και το κεφάλι σου. Κάντο 360 μοίρες στροφή, καμιά 5-6 φορές και μετά βλέπουμε. Αυτά. Εντάξει, αυτό δεν πρέπει να σε φταίει ο Μπάσα. Εγώ είπα αυτή. Δεν είπα αυτή ο Μπάσα, σου είπα γύρω από την ομάδα. Τον έβαλε τον άνθρωπο. Τον έβαλε τον άνθρωπο Ερέρα τώρα να παίξει. Άσο αυτό, εγώ δεν λέω γι' αυτό. Στόπερ ενώ δεν την έχει τη θέση. Και είχες το Δελιζίσαρο να πούμε που είναι παιχτούρα και το Σόουζα. Ναι. Και δεν το βάζεις μέσα. Ωραία. Και πας μες στην ΑΕΚ τώρα ενώ έχεις από δύο ήττες. Τα είπαμε αυτά. Λάθη το προπονητή. Ναι, ρε φίλε. Δεν λάθη το προπονητή. Εγώ λέω, εγώ ήθελα να δώσω. Δεν να δώσω το στίγμα του χειροκροτήματος και πώς το εξέλαβε. Και εσύ συμφωνήσε εκείνη τη μέρα ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις πώς μπορεί να εκλαμβάνει ένας ποδοσφαιριστής ένα χειροκρότημα. Εμένα μετά μου άρεσε από μια, αυτό που είδα. Και να πω ότι το είδα στο Χαριλάου μετά από. Μπορεί να μην το είχα ξαναδεί κιόλα. Ναι. Αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ να χάνει ο Άρης από τον ΠΑΟΚ και να χειροκροτεί ο κόσμος. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, και ειλικρινά το χάρηκα. Όταν χάσετε στην Τούμπα, χειροκροτήσετε και εσείς, πιστεύω. Έχω χάσει σε μάτς με Ολυμπιακό και χειροκροτήσει. Ναι. Γιατί πραγματικά είχε παίξει, δεν θυμάμαι ποιο, ήταν, είχε παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Περίεργο. Και από τις σπάνιες φορές που είχε κερδίσει και δίκαια. Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά από την πρώτη στιγμή που. Εμένα δεν είναι που έπεσε τον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να είναι από τη φάτσα. 4-0 Πα Γιάννη. Από τη φάτσα, και εγώ ήθελα να στο ρωτήσω καιρό αυτό. Θέλε. Είναι ο Σκόνδρα που παίζει. Αυτό Πα Γιάννη είναι Αθήελα Καμαρίου 4-0 στο 70. Ο Σκόνδρα είναι δεξιό ή αριστερό. Δεξί είναι. Δεξί είναι. Εμείς στον Άρη δεν έχουμε Σκόνδρα. Συγγνώμη. Να το πω αυτό. Δεξιά δεν έχουμε Σκόνδρα. Έχει το Κωνσταντινίδη. Ναι, ήταν προχθές αυτό που είπε για τον Κωνσταντινίδη. Έκανε μία-δύο ενέργειες, αλλά με απογοήτευσε να σου πω την αλήθεια. Θα μου πεις τώρα ήταν ένας από τους τρεις που έπαιζαν πρώτη φορά στην τετράδα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που θες να πεις. Εγώ τελειώσα τα δύο σχόλια μου που ήθελα να κάνω. Είπα, εσύ. Περιφέρεια και Δήμος δεσμεύτηκαν για να προχωρήσουν άμεσα τα έργα για τη νέα Τούμπα. Δηλώσει του κυρίου Κατσάρη. Και εδώ έχω σχόλιο. Μετά. Υπήρξε συνάντηση με την περιφέρεια, το Δήμο Θεσσαλονίκης για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο συνάντηση που είχαν οι ηθήνοντες της ΠΑΕ και το ΑΣ ΠΑΟΚ με το Δήμο, την περιφέρεια, αναφορικά για τη νέα Τούμπα. Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Ασπρόμαυρου, ερασιτέχνη Θανάσης Κατσαρής, έκανε τις εξής δηλώσεις. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο που ανταποκρίθηκαν, ο κ. Τζικώστας και ο κ. Μπουτάρης, να πούμε, που ανταποκρίθηκαν αμέσως στο κάλεσμα της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη για να ξεκινήσουμε τις προεργασίες για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ήταν και η κυρία Πατουλίδου παρόν, έτσι. Η συζήτηση που έγινε στο Μακεδονία Παλάς όλα αυτά. Ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω μετά. Η συζήτηση που έγινε ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα και οι δύο δεσμεύτηκαν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να ξεκινήσουν τα έργα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όποιος χώρος υπάρχει γύρω από την Τούμπα και ανήκει στον Δήμο, σε συνεργασία με τον ερασιτέχνη, θα αξιοποιείται από τον ΠΑΟΚ, με έξοδα του ΠΑΟΚ προφανώς, κυρίως κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ενώ όταν δεν υπάρχουν αγώνες του ΠΑΟΚ, αυτοί οι χώροι θα βρίσκονται στη διάθεση των κατοίκων της περιοχής. Τι πιο εύλογο και πιο λογικό. 5-0 τα Γιάννενα. Χαβάι. Η περιφέρεια λοιπόν δεσμεύτηκε όπου υπάρχει πρόβλημα να το λύσει. Είτε αυτό είναι κατασκευαστικό, είτε διάφορα προγράμματα που μπορεί να βγάλει. Δεσμεύτηκε να κινηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όχι απλά θα τρέξουμε, αλλά θα το τελειώσουμε μία ημέρα νωρίτερα από το γρηγορότερο.
λένε οι δηλώσεις που έκαναν από την περιφέρεια. Μιλήσαμε για γενική ανάπλαση της περιοχής σχεδόν σε ολόκληρο το τετράγωνο. Δεν μιλήσαμε για παράδειγμα για εξόδους στην περιφερειακή. Πρέπει πρώτα-πρώτα να διασφαλίσουμε τους χώρους γύρω από το γήπεδο που χρειάζονται για τη δημιουργία του νέου γηπέδου και μετά θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Αυτά εν ολίγης ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Κατσαρή αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με την περιφέρεια, το Δήμο Θεσσαλονίκης και την κυρία Πατουλίδου. Άρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο, μην αρχίζουν και δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε κτλ. Ποιος το είπε αυτό? Ο κ. Κατσάρης. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και συμφώνησαν λοιπόν, όλοι. Εγώ το σχόλιο μου είναι... σου είπα το σχόλιο μου για αυτό, για τα 21 που τελικά γίνανε 29 στρέμματα. Νομίζω το έχεις, ναι, το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ σε αυτό τώρα θα πάμε στο time out μισό λεπτό, Χριστό. Συγγνώμη. Ναι. Καλά κάνει και ο Τσιτσικός σας, λέω, ο κύριος Τσιτσικός σας, συγγνώμη, και ο κύριος δήμαρχος. Αλλά αυτοί πήγαν στο Μακεδονία Παλάς. Καλά ρε εσείς. Αντί να έρθει ο ΠΑΟΚ σε εσάς, εσείς πήγατε στον ΠΑΟΚ. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι τι είναι, νομάρχες, τι είναι. Όχι, περιφερειάρχης. Μπορεί να ορίστηκε ο τόπος σε συνάντηση στο Μακεδονία Παλάς. Δηλαδή, συγγνώμη. Το Μακεδονία Παλάς τι είναι. Ένα λεπτό, άλλο λέω, άλλο λέω. Ο ΠΑΟΚ ζητάει κάτι. Λογικό, ναι, λογικό εγώ. Ναι. Ζητάει κάτι. Αυτός που ζητάει δεν πρέπει να πάει. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Θα πάει ο θεσμικός παράγοντας στον ΠΑΟ. Δηλαδή... Ο ΠΑΟ πρέπει να πάει στον θεσμικό παράγοντα. Πήγε ο άλλος στο Μακεδονία Παλάς. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Ρε Τζιτζι Κώστα, μπράβο ρε. Προεκλογική περίοδο σχεδόν. Αυτό εντάξει, μπράβο. Ωραία. Εντάξει. Τόσο καιρό γιατί δεν πήγαν. Τόσο καιρό γιατί δεν το δίναν το γήπεδο. Δεν είναι παρά. Δεν... Ναι, αυτό ο κύριος Καμένος, ο Αλέξης, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Βρεσί, δίκιο έχεις. Έλα τώρα. Λέω να κρατάνε τώρα δεν καταλαβαίνεις. Θα αρχίσουν να σχιάζουν όλοι οι δρόμοι. Ναι. Θα ρίχνουν τις ασφάλτους. Εντάξει, αυτά τα θα πάνε κάδους οι γειτονιές. Ναι, έτσι. Θα βάλουν. Θα βάλουν μερικές χιλιάδες στους δήμους με τετράμινες και οκτάμινες συμβάσεις. Ναι. Θα προσλάβουν στο δημόσιο κανένα εκατομμύριο ακόμα. Όμορφα και ωραία. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Είναι λίγη. Εάν είχαμε εκλογές στην Ελλάδα κάθε δύο χρόνια, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Αυτό που λες έχεις δίκιο, δηλαδή ότι έχουμε άρωμα εκλογών, είναι δεδομένο. Και θα γίνουν και σύντομα, πιστεύω. Αλλά, συγγνώμη. Εντάξει ρε φίλε, τουλάχιστον να κρατάμε τους τύπους. Κάτι λέω, άλλο, να σου πω κάτι άλλο. Δεν είναι παράλογο αυτό που ήρθε λέω. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη. Πού θα μείνει? Σε ποιο ποιος έρχεται στο μυαλό πρώτο να πάει να μείνει? Ναι, στο Χάγιατ. Στο Χάγιατ. Άλλο επίπεδο του Χάγιατ. Ακριβώς, άλλο είναι το Χάγιατ. Άλλο το Μακεδονία Παλάς. Άλλο είναι το Χάγιατ. Η σημαία της Θεσσαλονίκης, ναι, ένα από τα πιο γνωστά κτίρια της Θεσσαλονίκης, είναι ο Μακεδονία Παλάς. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Ρε, σε άλλο λέω εγώ. Δεν με πειράζει το Μακεδονία Παλάς. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάει στο γραφείο του νομάρχη. Εγώ αυτό σου λέω. Όχι να πάει ο νομάρχης. Δεν με πειράζει πήγε στο Μακεδονία Παλάς. Το γραφείο του νομάρχη δεν έχει μπουφέ. Α, δεν έχει μπουφέ στο γραφείο. Ούτε τζάμπα καφέ πρέπει δεν να έχει. Μπουφέ, τι να κάνουμε. Δεν έχει. Να κεράσουμε ένα φρέτο. Κρύα πιάτα όπως το Εσκομπάρ. Φρέτο καπουτσίνο να κεράσουμε. Να κάνει διάλειμμα. Α, περάσαμε. Μα έκανε σήμα. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές. Για τα μηνύματα. Ανοίγουμε τις γραμμές στο 2310-287 και 3 οκτάρια, 6945-287 και 3 οκτάρια. Και φυσικά FM και NO, το μήνυμά σας, στο σχόλιο σας, στη σκέψη σας στο 54526. Τα είπα καλά. Μια χαρά. Ωραία, εντάξει, break. Πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 στο FM, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ, Χρήστος Κιώσης, συντροφιά Παρέτσα έως και τις 10. Θα πάμε μαζί εδώ πέρα. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας στη σκέψη σας στο 54526. Εντάξει, χαλαρή ημέρα. Είμαστε παραμονές σημαντικών αγώνων. Σαββατοκύριακο. Έχουμε το Ατρόμητο σε ΠΑΟΚ. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Έχουμε το Άρη σε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΣΑΕΚ. Θα γίνει ένας χαμός. Έχουμε και ΠΑΟΚ Άρη στο μπάσκετ. Όχι. Ε? Όχι. Ο Άρης παίζει. Εκτός παίζει. Δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλο. Πότε παίζουμε? Σε τρεις εβδομάδες είναι το. Στις εβδομάδες. Σε τρεις. Όχι αυτή η αγωνιστική, ούτε η επόμενη, τη μεθεπόμενη. Okay. Πάω Κάρης νομίζω είναι. Νομίζω και εγώ. Είναι πάω Κάρης στο. Κρατικό της Πηλιάς έχω. Στο ιδιόκτο. Λοιπόν, να διαβάσω. Είναι.
Α, θα μετά πούμε... την νίκη του Ολυμπιακού, λέει, θα βγει ο Μπουγάτσας να μιλήσει. Λέει. Όχι, το μήνυμά του να διαβάσω. Α. Εντάξει, μη φοβάται ο Τσίπρας, λέει ο Νίκος ο Μπουγάτσας. Το 1 εκατομμύριο παοξίδων θα το ψηφίσουν και θα ξαναβγεί πρωθυπουργός. Διάβασέ το. Δύο είναι Μπουγάτσα, δεν είναι. Μπορεί να είναι και παραπάνω ο Μπουγάτσα. Όχι, δύο είναι σε, όλο, σε όλη την Ιφίλιο. Σε όλη την Ιφίλιο είναι. Ναι. Δύο Μπουγάτσα. Δύο είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά. Θα ψηφίσουν και ομογενείς Μπουγάτσα, μην στεναχωριέσαι. Εγώ δεν είπα ότι ψηφίσουν. Εγώ είπα πώς είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Το λες κάπως έτσι θα είναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Εκατομμύριο είναι στην Ελλάδα και άλλοι δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε φυσικά. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Στην Ελλάδα λίγο είπες. Λίγο είπα στην Ελλάδα. Λίγο. Λίγο. Πολύ, πολύ λίγο είπες. Λίγο είπα. Ναι, τι. Η τελευταία απογραφή είναι 10% σας έδωσε. Ποια απογραφή? Η απογραφή του, η οπαδική απογραφή. 10% δηλαδή έχει ο ΠΑΟΚ φιλάθλους. Ναι, έτσι είχε. 10,4. Ο Άρης τι έχει, μείον 4. Ο Άρης είχε κοντά στο 12. Ο Άρης είχε λίγο πάνω από το 5,1. 5,2 αν θυμάμαι καλά. Και ποιος είχε παραπάνω από 30%? Κανείς δεν είχε 30. Νομίζω κοντά στο 30 έχει ο Ολυμπιακός, 22-23 έχει ο Παναθηναϊκός, ναι. Και 12-13 έχει η ΑΕΚ. Μάλιστα. Εγώ, έτσι έχω, ήταν το, εγώ είχα δει κάτι άλλο καλά, που έδινε το ΠΑΟΚ πάνω από την ΑΕΚ. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν στο Η Έθνος ή στα Νέα, μία από τις δύο εφημερίδες. Απογραφή, όταν λες, τι εννοείς? Γκάλοπ, ρε. Απογραφή, το είπα για πλάκα. Γκάλοπ ήταν, σε μεγάλο δείγμα, πανελλήνιο δείγμα. Η Έθνος ή Νέα. Μάλιστα. Υπήρχε και φωτογραφία, το είχα σε φωτογραφία. Σε άλλο γκάλο που είχα δει πριν 2 χρόνια. Ναι. Δεν θυμάμαι το. Αυτό για να μην λέω ψέματα, αυτό για να μην λέω ψέματα είναι πάνω από 5-6 χρόνια. Μπορεί να είναι και περισσότερο. Εντάξει. Πριν 1,5-2 χρόνια, κάπου εκεί πέρα γύρω, είχα δει γκάλο που έδινε πρώτο Ολυμπιακό, δεύτερο Παναθηναϊκό. Ναι. Και τρίτο έδινε ΠΑΟΚ, μετά έδινε ΑΕΚ. Με μικρή διαφορά. Με πολύ μικρή διαφορά. Εντάξει, δύσκολα, τέλος πάντων. Ναι. Δεν θα μάθουμε το σημαντικό. Λοιπόν, ναι. Το διάβασαμε, κύριε Μπουγάτσα, τη Δευτέρα για να δούμε μετά την νίκη. Θα βγεις, για να σε δούμε. Ποια νίκη? Ποιος θα κάνει νίκη? Προς την νίκη. Ναι, ποιος θα κάνει, η ομάδα του Μπουγάτσα ή η ομάδα του Προέδρου του? Η ομάδα του Μπουγάτσα θα κάνει. Η ομάδα του Προέδρου του? Η ομάδα του Προέδρου του είναι η ομάδα του Μπουγάτσα. Α, γιατί θα είναι σε ένα δίλημα ο κύριος Καρυπίδης. Φυσικά δίλημα δεν είναι. Δεν θα είναι σε δίλημα. Στάσουρεζα. Μιλάμε πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Άμα δεν το συζητάμε. Όχι, το συζητάμε. Γιατί άμα δεν το νομίζω, αποφεύγω συζήτηση. Όχι. Αλλά εσύ σκέψου τώρα, έχεις γαλουχηθεί μια άλλη ομάδα από αυτή που υποστηρίζεις τώρα. Ναι. Έτσι. Είσαι πιτσιρικάς στη γειτονιά σου με τα παιδάκια, ο μπαμπάς, ο παππούς, ο θείος σε είχε κάνει, ας πούμε, Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι. Μετά για κάποιες συγκυρίες, κάποια αυτά, ξέρω εγώ. Ενώ έχεις τη βάση του Παναθηναϊκού τα αυτά. Ωραία. Κλήθηκες να υπηρετήσεις ένα σύλλογο ως πρόεδρος, ως με αυτό μεγαλομέτωχος και αυτά και τον αγώνα στην ομάδα. Έτσι. Ναι. Ναι, λέμε ρε φίλε. Ναι. Έτσι. Παρακάτω. Και παίζουν αυτές οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Δεν θα έχεις έναν ενδιασμό? Όχι, κανέναν. Έλα ρε. Όπως και ο επαγγελματίας παίκτης, εκτός αν νομίζω στον ΠΑΟΚ, όχι τώρα που είναι σχεδόν όλοι ξένοι που λέει ο λόγος, όταν ήταν περισσότεροι Έλληνες. Ναι. Τι περιμένουμε, οι ΠΑΟΞίδες ένα, δεν είχε, νομίζει δεν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Αριανή. Φίλε, δεν στον Άρη δεν παίζανε ΠΑΟΞίδες. Δεν αυτό που σε ρωτάω. Σου απαντάω. Όχι, δεν είναι απάντηση αυτή. Φυσικά απάντηση. Σου είπα. Απαντήσει και ο Ολυμπιακός να ήταν, έγινε Άρης. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Δεν είναι Άρης, είναι Ολυμπιακός. Γιατί δεν έχει κάνει μια δήλωση ότι έγινε Άρης. Και σου λέω. Γιατί δήλωσε ότι, είναι Ολυμπιακός ο μικρό παιδί, το έχει κάνει. Σου λέω, την έχει κάνει, μπράβο του. Δεν την ξέρουμε, εγώ το παίρνω έτσι όπως το λες. Ναι, δεν την έχω δει. Εντάξει, την έχει δει εκεί πέρα. Ωραία. Όταν ήταν στη Βέρεια. Λοιπόν, λέω. Οι φίλοι από τη Βέρεια είχαν πάρει τηλέφωνο και έλεγε με φόρμα στο Ολυμπιακό κυκλοφορούσε. Μπράβο του, μπράβο του. Τότε ναι, τώρα όχι. Και λέω εγώ, επαναλαμβάνω, να μην σου πω τα παραδείγματα, δεν θέλω να ξαναπώ. Το ποδήλατο δεν το ξεχνάω. Δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια παραδείγματα για Βρίζα και τέτοιο, γιατί πέρασαν από τον προαιρετικό θόκο το δικό σου. Λέω ότι εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος αυτός να έχει τακτοποιημένους οικονομικά την ομάδα και η ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους του. Και το τελευταίο που έχω να σου πω. Σωστό είναι αυτό που λες. Το τελευταίο που έχω να σου πω είναι. Ήταν εδώ πέρα ο Στέλιος και λέω: άρε, Στέλιο, είσαι άτυχος. Λέω: θα το πω σε έναν Σοντρίγια, πρέπει να το πω. Και για καλή μας τύχη, εκείνη τη μέρα είχε βγει και ένας αεξής στον αέρα. Ένας αεξής. Συνεταιράκι σας. Το συνεταιράκι μας. Μπράβο. Που μας έριξε 4 το συνεταιράκι και δεν σταμάτησε. Φιλικό, φιλικό, μεγάλο φιλικό. Ενώ ο Παναθηναϊκός του Αφραγκούζου, όπως λες, δεν ήταν φιλικό. Αφραγκούζου, φιλαράκι, κανένα φιλικό. Όχι, όχι, φυσικά δεν έκανε φάση. Σκυλιάσανε, κάνανε τα πάντα, τα δίνανε τα δυνατά. Πέναντι ψεύτικα πήγαν να πάρουν. Τόσο πολύ σκυλιάσανε, του πετάξαν και φόλα μετά. Εδώ μέχρι και οι δημοσιογράφοι τη ΣΕΡΤ βγήκαν και υπέρ του Παναθηναϊκού. Λέω ότι ρώτησα τον Αεξή, βγήκε ένα Αεξή και του λέω: ρε φίλε, ποιο είναι ο μεγαλύτερο πρόεδρό σου στην ιστορία Τσάεκ? Και μου λέει. Ο Μπάρλος. Εν τω μεταξύ εκείνη τη μέρα τον Μπάρλο τον είπα τρεις φορές. Όχι ο Μπάρλο. Ρε. Ο Μπάρλος. Εν τω μεταξύ εκείνη τη μέρα τρεις φορές τον είπα τον Μπάρλο Θωμά που είναι Λουκάς. Τον βάφτισα τον άνθρωπο εντάξει ζωής. Έχει πεθάνει. Ξέρεις τι ομάδα ήταν ο Μπάρλος
που κατά γενική ομολογία των εξέδρων είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος στην ιστορία της ΑΕΚ. Ξέρεις, η ομάδα ήταν ο Μπάρλος. Γαύρος. Όχι, ξαναπροσπάθησε. Βάζελος. Όχι, ξαναπροσπάθησε. Δεν θα το βρεις. Εθνικός. Ξαναπροσπάθησε. Δεν ξέρω, φίλε. Άρης. Από εδώ ήταν ο Θεσσαλονικιός. Προσπάθησε να πάρει τον Άρη, τώρα θα πω έτσι λίγο μπακαλίστηκα. Δεν, ναι, ναι, ναι. Και πήγε στην Αθήνα. Mm. Και πήρε την ΑΕΚ. Αριανός άρρωστος ήταν ο Λουκάς ο Μπάρλος. Έτσι έκανε και η ΑΕΚ. Ήρθε, ιδρύθηκε εδώ, ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και έφυγε στην Αθήνα. Τα έχουν αυτά, ναι, εκεί, οι κίτρινοι. Άρης. Δεν ήταν ΑΕΚ. Άρης ήταν ο φανατικός. Και τι έγινε που ήταν Άρης. Και σε τι σου πειράζει που τέτοιο, αν είναι Ολυμπιακός ο Καρυπίδης. Τι έκανε επί προεδρίας του Αριανού. Ή μήπως, αν κάποιος είναι με τη στατιστική, ναι, κανένας Πετρακόπουλος ακροατής, όταν ήταν ο Μπάρλος, εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Και έπεσε ΑΕΚ Άρης, κέρδιζε ο Άρης στην ΑΕΚ. Δεν έχασε ο Άρης. Απ' την ΑΕΚ ποτέ. Φίλε, εγώ ρωτάω κάτι απλό τώρα. Εσύ με πήγες τώρα. Μα σου δίνω με πήγες τώρα που όταν κάνω στο στρατό βολές να βγούμε τα τόξα. Έχει. Μα για το ίδιο, την ίδια περίπτωση μιλάμε. Εδώ είμαστε στο 2018. Mm. Υπάρχει ένας άνθρωπος στον Άρη, ο οποίος είναι σε υψηλή, σε υψηλότερη σχεδόν θέση. Ο πρόεδρος, ναι, του Άρη. Σου λέω. Ο άνθρωπος, εντάξει, είχε κάνει, μία δήλωση. Δεν είναι κακό, ρε παιδιά. Συγγνώμη, το παρεξηγείτε. Μα δεν είναι κακό, αλλά είχε πει ο άνθρωπος ότι από μικρό παιδί είμαι Ολυμπιακός. Το είπε. Ωραία, αυτή η δήλωση είναι κακό. Πριν χρόνια πολλά. Τώρα ο άνθρωπος. Πριν χρόνια πολλά. Μπράβο. Δεν είναι πριν πολλά χρόνια. Πριν 6 χρόνια, 7 είναι αυτή η δήλωση. Το 15 νομίζω. Όχι, ρε, στην Βέρεια ήταν ο άνθρωπος. Δεν είχε τον Άρη. Τέλος πάντων. Στην Βέρεια. Τέλος πάντων. Δεν είναι κακό. Άνθρωποι έκανε, τι δεν έκανε. Λοιπόν, ωραία, okay, όλα καλά. Τώρα, τώρα παίζει η ομάδα που υπηρετεί ως πρόεδρος με την ομάδα που δήλωσε ότι αγαπάει. Από μικρό παιδί. Και δεν είναι εύλογο το ερώτημα. Απάντησα, νομίζω, δεν θα έχει έναν ενδιασμό. Δηλαδή έβαλε γκολ ο Άρης. Θα χαρεί. Έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός. Θα στεναχωρηθεί. Απάντησα. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή φανατικός Αριανός ο Καρυπίδης. Και φυσικά θα πανηγυρίσει και μάλιστα λέω και πολύ φανατισμένα το πρώτο 1-0 που θα κάνει ο Άρης. Και λέω το πρώτο 1-0, λέω εγώ να θα ρίξω ένα ευρώ σε αυτό. Θα ποντάρω στον Μπρούνο Γκάμα. Σε αυτόν θα ποντάρω. Λοιπόν, επειδή είμαι άχαστος με τον Άρη, θα πω μουστικά. Πάρε ένα χ. Χ θα βγείτε. Και θα επιβεβαιωθώ σε αυτό που είπα στα τρία μάτς. Με πάω ΚΑΕ, ΚΑΕ, Ολυμπιακό, θα πάρει ένα πόντο. Ωραία. Χ. Και κάποιοι κύριοι μου λέγανε 7. Κάτσε εσύ. Εφόσον είναι ο Καρυπίδης Ολυμπιακός να χάσει, γιατί να κερδίσει ο Άρης. Βγάζει το Καρυπίδη τώρα. Του Καρυπίδη το συζητήσαμε. Εγώ λέω σαν Τάσος την Κυριακή Χ. Ωραία. Ένα-ένα. Δεν ξέρω. 0-0-1, δεν ξέρω. Χ. Λοιπόν. Μπορεί να βγει 1-1, μπορεί να βγει 2-2. Σωστά. Εγώ λέω Χ. Μπορεί να βγει 0-0. Σωστά. Την Κυριακή βλέπω σταυρό. 3-30 νομίζω δίνει το Χ. Οπότε μια χαρά είναι. Σμπρόξτο. Χινάρι είναι. Εγώ θα το σμπρόξω. Έτσι το βλέπω εγώ. Χ. Μήχρονο τελικό. Λοιπόν, πάμε στου φίλου όμως. Έχουμε τριπλή το παίξει, ξέρουμε. Όχι, ρε. Χ. Μήχρονο τελικό σου λέω. Τι τριπλή. 23-10-287. 888 6945 287 και 38 FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Έχει και ένα θεματάκι, θα το ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι, έλα. Ναι. Έλα, φίλε μου, εσύ είσαι. Μακουκούλα. Γεια σου, Γιώργα, ρε γιγάντα. Νομίζω ότι δεν έχω, Τι κάνει, αγορινά μου. Νάτος. Δεν κάνω, στη δουλειά είμαστε. Α. Λοιπόν, είσαι κάπως από χθες. Για ποιο μάτς είναι, γιατί δεν άκουγα λίγο, δεν το έχω ξαναπεί. Εγώ επειδή τα μάτς του Άρη κατά 80-90% τα έχω πετύχει από την αρχή της αγωνιστικής. Είπα για το Άρης Ολυμπιακός ότι θα βγει Χ. Εσύ τι λες, ρε Μακούγκουλα? Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει διπλός αυτό το μάτς. Ωραία, μα τι λέτε, ρε παιδιά? Δηλαδή αρχίζω και συγκινούμε. Η πόλη με τον Άρη. Συγκίνησε. Όχι, εντάξει, εγώ θα άκουσα και σου είχα πει για την άκρη, είναι άσος. Τώρα λέω ότι δεν υπάρχει διπλό. Πρόβλεψη είναι, εντάξει. Μπορεί να πέσουμε, να πέσετε έξω και μπορώ και εγώ να πέσω έξω. Εγώ άσο. Για σωρή αφωνάζω, γιατί δεν ακούω καλά, έτσι. Καλά, καλά. Στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τάσο, θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, τι λες? Για μείον 3 πάει. Και εγώ έτσι το βλέπω. Με το δεδικασμένο που υπάρχει με την ΑΕΚ πριν 1-2 αγωνιστικές, πάει για μείον 3. Πάει για 2-4 αγωνιστικές και έως 250.000 ευρώ πρόστιμο. Μακοκούλα. Γιατί αυτό πρέπει να προσέχουν όλοι. Έτσι. Γι' αυτό δεν θα πάμε παοξάκια στο Περιστέρι. Μακοκούλα. Φέτος δεν μας σώζει, ναι, δεν μας σώζει ούτε το σενάριο με το ρολό, ούτε πιστολή. Δεν μας σώζει. Κάτι τίποτα. Κάτι θα βρεθεί. Τίποτα. Κάτι δεν θα γίνει. Θα τη φάει. Άμα, δεν γίνεται να τη φάει. Δεν μας σώζει τίποτα. Δεν γίνεται να τη φάει η ΑΕΚ. Να τη φάει ο Ολυμπιακός, να τη φάει και να μην τη φάει. Αν δεν κάνει, πώ θα τη φάει, ρε φίλε. Με το πάω κάτι ψηλά κάνε. Ξέρω. Σε κανένα πάω κάρι. Έγινα κάτι καντίνες εκεί. Να πω και δεν ξέρω τώρα. Ναι, 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 ναι. Στο βράσιμο. Ναι. Έλα, ναι, πάμε. Λοιπόν, είδες, Ζάχο, ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να κοροδεύεις τους άλλους. Ναι, εκεί που κοροδεύω εγώ τον Ζάχο και την 4 την ΑΕΚ, ναι, είστε το... Το 1-6. Οι Άρες ήρθανε. Εξάρες ήρθαν.
εξάρες. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι της γερμανικής σχολής, παιδιά, καλά έκανε ο Ατρόμητος. Ναι. Είναι χειρότερο να συλληπούνται παρά να σε παίζουν μπάλα μέχρι τον 90. Συμφωνώ μαζί σου. Όταν είναι 11 με 11, συμφωνώ. Και 11 με 10, κύριε Ζάχο. Δεν έχει σημασία. Με 11 με 9 έχει μια διαφορά τότε, τότε την ευκαρπία πέσατε καράτε, κύριε Ζάχο, και δεν ξέρω εμείς που αποβλήθηκε ο παίκτης. Το ότι παίζαμε καράτε, ωραία, παίζαμε καράτε που δεν είναι έτσι, ήταν από το, από το 20 λεπτό. Τέλος πάντων, ναι, εγώ να σου πω κάτι καλύτερα να μα ο Ατρόμητος θύμισε 110 χρόνια ιστορία στη Ηρακλή, έπαιξε μπάλα. Εντάξει, τώρα πώς έγινε με μία τελική στο πρώτο ημίχρονο που μπήκε και γκολ και μετά να βάζουμε άλλα 5 γκολ. Αυτό είναι δικό μας θέμα. Όντως, θα το αλλά απ' την άλλη, παιδιά, εντάξει, ήταν η, πιο χειρό, η μεγαλύτερη ήταν του Ηρακλή στο Κωνσταντζόγλιο. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, παιδιά, δεν πρέπει να καταστρέψουμε. Όλοι στεναχωρηθήκαμε, όλοι τρελαθήκανε. Πολλοί μήναν άϊπνοι, δεν θα καταστρέψουμε όλα. Ο στόχος εγώ θα συμφωνήσω με τον Παύλο τον Μυροφορίτη που είπε ότι πριν το 15 δεν υπήρχε χορτάρι στο κήπεδο και τώρα λέμε ότι ήταν αποτυχία να βγει ο Ηρακλής πρώτος. Τον άκουγε στο Ματζούκι. Τον το κρατάμε αυτό στο μυαλό μας, να το κρατάνε και αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Άκουσες τον κύριο Μυροφορίτη. Έτσι, ο Ηρακλής είναι μεγάλο μέγεθος. Άκουσες τον κύριο Μυροφορίτη που βγήκε στο Γιώργο του Ματζούκι. Δεν μπορεί να έχει τώρα ο άνθρωπος εδώ και να κάνει πάρτι. Αλλά έχουμε κομβικό το Ματζούκι. Και να πάρουμε το διπλό. Παίρνουμε ένα μεγάλο παντάζ. Είναι πολλά τα γκολ. Πώς ξέρεις τι έκανε. ακούς. Ξέρεις τι έκανε. Σκουπίστηκε από το μάγουλο. Γιώργα ρε, μας λείπεις ρε. Είναι πολλά. Έχει δίκιο ο Γιώργος να είναι απογοητευμένος, να είναι και τσατισμένος. Να λέμε τα πάντα, κανείς δεν χάρηκε, αλλά όταν πριν 60 μέρες δεν υπήρχε μαντήλ να κλάψεις και τώρα λες ότι άμα πω δεύτερο σε μια αποτυχία, εντάξει, κάνεις και λίγο κράτη, έτσι. Λέω, ο κόσμος κάνει σωστά αντίδραση, δεν το συζητάω. Δηλαδή, κάνει άνθρωποι. Νομίζω ότι πήγαν στο κήπεδο ακόμα παίρνουν ηρεμιστικά. Οι ήρωες που είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα καταστρέφουμε όλες τις υποτίθεται στραβή. Ωραία. Πες μας για Κυριακή. Αυτά τα ολίγα, παιδιά. Κέρκυρα Ηρακλής, δεν έδωσε και ένα προγνωστικό. Λοιπόν, δεν ακούει τίποτα. Διπλό από εδώ μέχρι την Κέρκυρα. Διπλό από εδώ μέχρι την Κέρκυρα. Διπλό ανώπου. Για το Ατρόμητο Πάοκ δεν μας είπες. Έλα ρε φίλτρο, εντάξει. Τι είναι, αυτή η ομάδα με έχει κάνει κηδεία σε μένα. Το ξέρεις, αυτή η ομάδα... Εμένα μου είναι πολύ συμπαθής ο Ατρόμητος, που είναι πολύ συμπαθής. Ένα απόγευμα, σε ημιτελικό κυπέλου, μου έδειξε το Ζαγοράκι. Με τον γκολ του Φιντανίδη που πήγε στα ουράνια πάνω στα σύρματα και ξανακατέβηκε. Λοιπόν. Και το έβαγε ο Γλύκος. Άκου Μπακουκού, άκου Μπουγάτσας, μου στέλνει μήνυμα, ακούς. Τι θα βγει ο Ηρακλής, είπε ο Μακουκούλας πρώτος. Χαχαχαλε, τι ανέκδοτο της χρονιάς είναι αυτό. Έτσι λέω. Γελάει ειρωνικά ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας, επίθεση. Λέω, ο Μπουγάτσας στέλνει κάτι πόστ πιο άκυρο και από τον κόλ του Βελόνι. του Γαϊδάρη, να τον πεις. Εμείς το στηρίζουμε και αυτό μας κρέζει. Εντάξει. Όχι, ρε. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστούμε έτσι. Γεια σου, Γιώργη. Θα περάσουμε ένα βράδυ. Θα περάσουμε ένα βράδυ από το μαγαζί. Από το μαγαζί να σε δούμε. Πώς το είπες στο μαγαζί. Το μαγαζί δεν ακούει. Τι παξιμάδι είναι αυτό. Κατεψυγμένο. Εντάξει, Malte, το Malt and Jazz είναι. Πώς? Malt and Jazz. Δεν μπορώ να το πω. Malt, ρε, Malt. Malta. Πώς λέμε Malta χωρίς το αλφα. Το Jazz είναι εύκολο. Malt and Jazz. Malt and Jazz. Εύκολο. Στην προξένωση. Εύκολο, εύκολο. Είναι πασίγνωστο το μαγαζί του που είναι και ο Μακουκούλα. Δεν είναι δικό του. Θα πάμε. Με live. Έχει live yes εκεί να ξέρεις. Live. Κοίταξε Μπουγάτσα, εσύ τώρα που κράζεις τον Μακουκούλα και τον ειρωνεύεσαι. Εσύ έπαιξες στοίχημα και το πλήρωσες 20 ευρώ κατάκτηση πρωταθλήματος για τον Άρη. Δεν τελείωσε, θα σου πει. 20 ευρώ. Θα σου πει, δεν τελείωσε. 20 ευρώ πλήρωσε ο Μπουγάτσας. Ναι, σωστό. Κατάκτηση πρωταθλήματος για τον Άρη. Μπουγάτσα, βγες. Επίθεση. Βάλε κανένα δεκαρικάκι. Έτσι, από φιλική συμβουλή από τον Τρέγια για καμιά ζώνη υποβιβασμού. Τις τρεις τελευταίες. Γιατί δεν βλέπω ότι Κυριακή να σταυρώνεις πάλι κανένα πόντα. Αν και το βλέπω χ, βλέπω. Βλέπω δύσκολα τα πράγματα για πολλούς λόγους και θέλω μια απάντηση από τον κύριο Νίκο Μπουγάτσα. Ακούει. Ακούει, μια χαρά ακούει. Στέλνει μήνυματα, δεν ακούει. Την Κυριακή να μας πεις τελικό σκορ και αν κερδίσει ο Άρης θα στεναχωρηθεί ο πρόεδρός σου, Νικολάκη. Μπουγάτσα, τρεις φορές τον απάντησα. Βγες και απάντησε και εσύ, εντάξει. Να μας πεις. Άιντε. Όχι μήνυματάκια. Άσε, μήνυμα δεν το διάβασα. Θα βγω τη Δευτέρα, θα βγω μετά την νίκη. Τώρα για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Εντάξει, πολλά ακούγονται, φιλικό και ομάδα του ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Αυτά είναι χαζομάρες, αυτά είναι αηδίες. Ο Ατρόμητος κάνει πρωταθλητισμό, πορεία πρωταθλητισμού και αυτό δεν το αναφέρει κανείς. Ας εγκερδίσει πρώτος. Ορίστε μια μορφή εξυγίανσης, κύριε. Ορίστε μια μορφή εξυγίανσης. Γιατί όταν γίνεται κάτι, να ο Χαλίφης και ο Μαλίφης και ο Κουκουρούκος. Ο Ατρόμητος, ένατη αγωνιστική παίζει με τον ΠΑΟΚ και είναι ντέρμπι πρωτοπόρων. Πρώτος ο ΠΑΟΚ 22, Ατρόμητος 20.
Πότε θυμάστε τον Ατρόμητο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου 8η αγωνιστική να είναι 4 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό? Ορίστε μια μορφή εξυγίασης, κύριε, γιατί δεν αναφέρεται. Ο Ατρόμητος θα παλέψει με Άρη και για την 4η-5η θέση μαζί με Τρίπολη και κανένα ακόμη. Δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Πιστεύω Τρίπολη... ότι θα ξεφουσκώσει. Ο Παντελίδης έβγαινε από την Τρίπολη, δεν το ξέρω. Χρυσό. Όχι. 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 Κάποιος έγραψε ότι απολύθηκε, ναι, γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή ο Ατρόμητος. Έτσι, τώρα. Είχε όσο... πρόσεξε από τα 8 μάτς, έπαιξε και τα 5 στην έδρα του Ατρόμητος. Μην το ξεχνάς. Οκ, okay, σωστό και αυτό. Τώρα αρχίζουν και τα ντέρμπι. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Τώρα αρχίζουν και τα ντέρμπι. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε τα περισσότερα. Τα 5 νομίζω να έχει παίξει στην έδρα του. Ναι. Καλά, ούτε ο Ολυμπιακός θα. Ο Ολυμπιακός νομίζω τρίτος θα βγει, να πω την αλήθεια. Πιστεύω η ΑΕΚ θα βγει δεύτερη, τρίτος θα βγει ο Ολυμπιακός. Όχι. Όχι. Ποιος θα βγει, ρε φίλε, δεύτερος? Κανένας δεν θα βγει δεύτερος. Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή θα συνέρθει, ναι, γιατί δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή και είναι ευκαιρία για τον Άρη. Και το μείον 3 τώρα. Είναι ευκαιρία για τον Άρη να πάρει το Χ. Ευκαιρία, άσος είναι. Τι, ποιο Χ. Για μένα, ρε φίλε, εντάξει, μακάρι να κερδίσεις. Άσος, τι, ποιο το Χ, τι. Μακάρι, το Χ να πάει να. Μακάρι να κερδίσεις, αλλά δεν είσαι σε καλό φεγγάρι. Ναι, δεν είσαι σε καλό momentum. Βλέπω και κάτι πειράματα που κάνει ο Ερέρα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φεγγάρι. Βάζει... Όχι, ο Ολυμπιακός χάλι μαύρο είναι. Με κέρδισε με το Μάνο τον Απόλλωνος Μήνης που έχει 0 πόντους με, ναι, τριπλή καραμπόλα γκολ. Το καλύτερο μάτς του Ολυμπιακού με σένα ήταν. Και οι δύο ομάδες. Με μένα, ναι, με μένα εκεί έπρεπε να φάω 4 γκολ. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχει ο παράγοντας αστοχία. Έτσι, στον Ολυμπιακό, και αυτό δεν είναι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Εδώ δεν μπόρεσε να βάλει τον Απόλλωνος Μήνης, ρε φίλε, γκολ. Έβαλε στο 90. Δεν άκουσε. Δεν είναι ότι δεν έβαλε. Δεν δημιούργησε κιόλας. Το δεν έβαλε μπορεί να ήταν, όπως λες και εσύ, αναποτελεσματικός. Δεν δημιούργησε. Δηλαδή, αν δεις τα highlight, ναι, έχει τρεις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη. Και ένα, και ένα offside σκάνδαλο κομμένο κατά του Απόλλωνος Μήνης. Ναι, υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν έβαλαν γραμμή, να πω την αλήθεια. Ναι. Το είδα, ναι, τη φάση που λες. Κατάλαβες. Εντάξει, την είδα. Δεν τέλειωσε ακόμα το πρωτάθλημα, τρέγια, λέει ο Μπουγάτσας. Μπράβο, να, αυτό το είπα. Άμα δεν τέλειωσε, ρε Μπουγάτσα, ακόμα το πρωτάθλημα, πάνε έχω σε ένα πενιντάρικο ακόμα που θα έχει παραπάνω. Άρα, τώρα εσύ, ποσοστά. Ασύς του δίνεις, μην αλλά, δίνεις. Αλλά να δούμε και τα δελτία σου. Γιατί προχθές κέρδισες, να πούμε, τον αίτητο Σπάτων. Δεν είναι πλέον αίτητος, έχασε. Ναι, και, ναι, και είχα την εντύπωση ότι πήρες κάτι κύπελο και δεν το ήξερα. Μπουγάτσα, επειδή τώρα στον αέρα θα τα πούμε. Στο στοιχηματάκι, ξέρεις πού. Στο Ζιγκόλι, τώρα μέρα κανονίστε εσείς με τον Τρέγια, το στοιχηματάκι, το τραπεζάκι, μην ξεχνιόμαστε, τα είπαμε και χθες, έτσι, ναι, για να είμαστε κύριοι. Θα πάμε, θα σου πω ποιο είναι το μαγαζί σένα μετά στο διάλειμμα, στο φιλαράκι μας στο Ζιγκόλι, οπότε σε χάι θα σε πάμε, χάι μαγαζί. Πάμε ρε, που γουστάρετε. Ναι, όχι, ποια μέρα θα κανονίσεις εσύ με αυτό το στοίχημα. Ποια μέρα θα πάμε. Όποτε φιλοτιμηθεί, να, όποτε μπορεί το παιδί. Μπορεί, εσύ να μην... μπορεί να μην μπορείς εκείνη τη μέρα. Εσύ, ρε, μπορεί να μας πει ο Νίκος πότε, παιδιά, εγώ μπορώ. Σε δύο εβδομάδες θα είμαι καλά οικονομικά ή μπορώ και τώρα να μην είμαι καλά οικονομικά. Άπλες, δεν ξέρω, ρε φίλε, τα οικονομικά του ανθρώπου. Άπλες είμαστε. Είμαστε άπλες. Α, μπράβο. Πότε θέλετε, πάμε. Πώς είδαμε, 6 ατόμων είπαμε. 6-8 είχε πει. 4 είχα πει, αλλά είχε πει άμα είναι και δύο κοπέλες. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην φέρετε τα πορτοφόλια σας. Άμα ακούσει για γυναίκες, αυτός μπορεί να πει και 12 άτομα. Δηλαδή 4 άντρες και 8. Σα έχω πες στην Ελένη και 8 μύδια. Να μην φέρει το πορτοφόλι μαζί. Λέω και άμα έρθει με κανέναν άντρα, αυτός να φέρει το πορτοφόλι. Το παξιμά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διαλυματάκι μας. Να επανέλθουμε με ένα γεμάτο 25 λεπτό. Έχεις στο 23-10, 2-7 και 3-8. Έχουμε δηλώσεις καραπαπά, ναι, για τα μεγάλα επεισόδια, για τα τρομερά επεισόδια που έγιναν στην Παναχαϊκή. Διακόπηκε ο αγώνας. Και θα διαβάσουμε γιατί κινδυνεύει ο Ολυμπιακός με αφαίρεση 3 βαθμών. Και φυσικά έχουμε κάποιες δηλώσεις του Σάκη Τσιόλη. Ο οποίος Σάκη Τσιόλης λέει: απίστευτο αυτό που κάνει τον ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα. Έτσι θα έβαζα γκολ εγώ μόνο, ναι, στον ΠΑΟΚ. Το διάβασα. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και φυσικά θέλουμε και τις δικές σας απόψεις στο 23-10, 2-87 και 3-8. Τι πιστεύετε για το Άρης Ολυμπιακός, τι πιστεύετε για το πιο μπροστά μάτς Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Εδώ εμάς θα τα συζητήσουμε σε ένα γεμάτο 25 λεπτό σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10. 23-10-287 και 3-8, 69-45-287 και 3-8. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54-526. Τάσο, εκεί κάτι έχεις για τον κύριο Καραπαπά. Ναι, για πες μας. Θυμάσαι πριν με τον Καραπαπά, θυμάσαι τίποτα και άμα σας βοηθήσουν και οι φίλοι ακουρατές, άμα θέλουν και με τα τηλέφωνα και με μηνύματα. Θυμάσαι παλιές ομάδες, έτσι, γειτονιές, ρε παιδί μου, που
ανέβηκαν στη Β' στην Α' Εθνική σαν φωτοβολίδα, ξέρω εγώ, περάσανε μια-δυο χρονιές και φύγανε. Θυμάμαι μία που ήτανε, ανέβαινε, έπεφτε, θα σου πω πια, ανέβαινε, έπεφτε, αυτό ήταν για καμιά τετραετία, πενταετία, με το που έπεφτε ήμασταν σίγουροι θα ανέβει, δεκαετία 80 είναι, τέλη δεκαετία 80, είναι η Ρόδος, η οποία εξαφανίστηκε. Όχι ο Διαγόρας. Όχι, Ρόδος. Η Ρόδος. Ρόδος, πού τη θυμήθηκες. Θα σου πω γιατί θυμήθηκα, τελευταία αγωνιστική έπαιζε Ρόδος Άρης τη χρονιά του Μπαράς, Ρόδος Άρης και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Η Ρόδος εκείνη τη χρονιά ήταν μεταξύ φθοράς και αυταρθίας, να πέσω να μην πέσω. Και τρεις-τέσσερις αγωνιστικές, και άλλη φορά νομίζω το έχω πει, τρεις-τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος έπαιζε με τον Ολυμπιακό και σφάχτηκε στο 3-4 είχε λήξει. Και θυμάμαι σφάχτηκε, και το μάτς. Σφάχτηκε. Είχε προηγηθεί και όλα η Ρόδος. Δεν θυμάμαι τη διαμόρφωση. Θυμάμαι ότι έλεξε 3-4 με σφαγή και θυμάμαι ότι μετά από αυτό που έπεσε και με τη σφαγή αυτή έπεσε και η Ρόδος. Τελευταία αγωνιστική όταν είχε έρθει ο Άρης λέγανε τότε ότι απαιτούσαν οι Ροδίτες να χάσει, να κάτσει να χάσει η Ρόδος, ναι, από τον Άρη. Πες το, θυμάσαι καμιά γειτονιά έτσι, καμιά ομάδα παλιά. Ο Θρασίβουλος. Να το θυμάται, τρέχει στο Θρασίβουλο. Ακράτητος. Ακράτητος. Δεν είπα. Αθηναϊκός. Αθηναϊκός. Ακράτητος δεν είναι ακράτητο. Πώς. Αθηναϊκός. Αθηναϊκός. Τζαλακώστας έπαιξε με Manchester United 0-0. Παράταση. Αθηναϊκός. Στην παράταση πήγε στο Old Trafford. Τότε η Manchester βέβαια ήταν. Αθηναϊκός. Θρασίβουλο. Από ποιον είχα φάει 4. Από το Θρασίβουλο. Με Σάντος. Ναι, με την Blues. Ο Σάντος ήταν. Όχι, δεν ήταν ο Σάντος. Δεν πρέπει να ήταν ο Σάντος. Ήταν το 9 δεν ήταν, το 8 ήταν. Πότε που ήταν. Έκανα και μπλούζα. Όχι, δεν ήταν. 42. Ο Σάντος ήταν. Ο Σάντος ήταν και βάζει 4. Από... Σαρδέλες και 4 είχα φάει και από τα Γιάννενα. Έχω ωραίο ηχητικό από κοινά, δεν θες να το ακούσεις. Στο κύπελο, ναι, ναι. Έχω τραγουδάκι. Κατάλαβες. Θρασίβουλος, Ακράτητος, είπαμε, Ρόδος. Αθηναϊκός. Αθηναϊκός. Ιωνικός Προοδευτική, εντάξει. Είναι γειτονιές. Πώς δεν είναι. Ιωνικός Προοδευτική, ιστορικές ομάδες. Λες ρε, εδώ κέρδιζαν Ολυμπιακό, ΑΕΚ παίζανε ειδικά τον Ολυμπιακό εκεί, πανικός. Πλατανιάς, χάθηκε ο Πλατανιάς. Ο Πλατανιάς πέρσι έπεσε, ρε, πρόπεσε. Ο Πλατανιάς, εντάξει, ήταν άδειο. Εγάλεο, ρε φίλε. Το εγάλεο είναι, καμιά σχέση με αυτές τις ομάδες που είπες, το εγάλεο είναι σαν όνομα μπροστά σε αυτές που είπες, τεράστιο. Φωστήρας. Ο φωνέας των γιγάντων. Φωστήρας, ρε φίλε. Αυτό πώς σου ήρθε τώρα, για πες τώρα πέραν της πλάτης. Τίποτα, ρε φίλε. Α, έτσι σου ήρθε φλασιά. Να κάνουμε και λίγο μπατανά, ρε φίλε, λίγο χαβαλένα μου. Έτσι, λίγο. Ωραίο, να, όντως, να θυμόμαστε άλλο, λίγο τα παλιά. Ναι, ο Φωστήρας όμως, Α' Εθνική δεν έχει παίξει. Πρέπει να είναι δεκαετία 60 ο Φωστήρας. Μακεδονικός. Ναι, Μακεδονικός, είπαμε, έφτασε ημιτελικό κυπέλου. Με Τσιρόνι. Ο Μακεδονικός, είπαμε. Τσιρόνι Καραμίχαλο. Μακεδονικός Καστοριά στην Ευκαρπία μου και μέσα. Ημιτελικό. Έβαλε και γκολ Μαράου το Σημεοφορίδη. Ναι, Καστοριά, ρε φίλε. Ορίστε. Καστοριά. Δεν είναι γειτονιά, πολύ μεγάλη. Καστοριά. Ναι. Όχι, τι γειτονιά, ρε. Πόλη είναι. Και πόλη, αυτό ναι, είπα. Ναι, άλλο, εγώ ψάχνω για γειτονιές. Ψάχνουμε. Ο γειτονιές, εντάξει, στην Αθήνα πεις. Εδώ εμείς είμαστε χωριό η Θεσσαλονίκη. Μικρό η πόλη είναι. Οι γειτονιές αυτά στην Αθήνα πιο πολύ. Ο Αγροτικός Αστέρας δεν έχει ανέβει ποτέ. Α' Εθνική έχει ανέβει. Α' Εθνική, τώρα θα σου πω η γειτονιά, ναι, μου και κερδίσει. Μάλιστα, μου πει, έχω και χρόνια τι, να πάω. Τι Αστέρας Αμπελοκύβου. Όχι, ο Πόξ. Ξηροκρίνεις. Και τον Άρη έχει κερδίσει. Ο Πόξ έχει παίξει. Και τον Άρη κερδίσει και τον Μπάουκο Πόξ. Για να το ξέρει αυτό. Ποδοσφαιρικό όμω ξηροκρίνει, έτσι είναι. Έχει παίξει Α' Εθνική. Ωραίο καφενείο, κάνει κάτι τηγανιέ εκεί στη γωνία. Ναι, είδε που τα ξέρει. Ό,τι σχέση έχει με φαγητό τα ξέρει. Πήγαινε και. Και σε πληροφορώ, αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι καλά, έχει κερδίσει και τον Άρη και τον Μπάουκο. Χρήστο, ζουμερέ. Με λεμόνια επάνω, με κάτι ρίγανε στη μάρια επάνω. Ωραία. Σπέσια, αυτό είναι, δεν είναι λάθος που σου λέω, γιατί πάνω πολύ τώρα, παλιά. Αυτό δεν το ξέρω, ειλικρινά σου. Και τον Άρη κερδίσει. Αν κάποιος φίλος μπορεί πάθαμε να μας βοηθήσει, και τον Πάο και τους δύο κερδίσει. Έχει ο Πόξ, ποδοσφαιρικός όμως, ξηροκρίνης. Από δεν εκεί είμαστε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε. Δηλώσεις κάποιος φίλος, αν θυμηθεί κάποια παλιά γειτονιά που ήρθε Α' Εθνική, ήταν Αναλαμπή και Μπλουμ και δεν τον ξαναείδαμε. Εδώ α τηλεφωνήσει το 2310-287 και 3 βουτάρια. Να μας ενημερώσει. Τσακωνόταν δύο 15χρονα και η διμερία πέταξε τα κρυγόνα, λέει ο κύριος Καραπαπάς. Δηλώσει στην κάμερα τη συνδρομητική στην ώρα του παιχνιδιού έκανε ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κωνσταντίνος Καραπαπάς. Εννοείται φυσικά πως για όλα όσα συνέβησαν στην Πάτρα και οδήγησαν την προσωρινή διακοπή του αγώνα, φταίει η αστυνομία αλλά και δύο 15χρονα. Ο Κώστας Καραπαπάς είπε χαρακτηριστικά: θέλω να διαμαρτυρηθώ επίσημα σαν ΠΑΕ Ολυμπιακός για αυτό που είδαμε στην εξέδρα στον Παμπελοπονουσιακό. Ναι, είδαμε μια διμερία των ΜΑΤ
τώρα πάνω από την γραμμή να μπαίνει μέσα στον κόσμο. Είναι 2.000 κόσμος εκεί περίπου. Οικογένειες λέει, ζουν κατά 90% στην Πάτρα, δεν είναι από την Αθήνα. Και ήρθε μια δημιουργία που από ό,τι μαθαίνω, τώρα λέει μαθαίνω είναι από την Αθήνα και έριξε χημικά επειδή τσακωνόταν 2-15χρονα. Έτσι λέει ο Καραπαπάς. Βέβαια οι εικόνες που είδαμε εμείς στο βίντεο καταμαρτυρούν κάτι άλλο, με κάτι γκλοπιές που πέφτουν εκεί πέρα και κάτι. Πώς το λένε, τα κρυγόνα. Που έχει γίνει ένας χάμος και διακόπη και το μάτς. Ναι. Αν φτάσουμε λέει, στο σημείο ο Καραπαπάς, η διοργανώσει το πρωτάθλημα και το κύπελο να κρίνονται από τη συμπεριφορά της αστυνομίας, εμείς είμαστε καταδικασμένοι. Εμείς ειδικά είμαστε καταδικασμένοι αυτή τη στιγμή. Ας το κρίνει ο κόσμος, τι λογική έχει να μπαίνει μια δημιουργία στην εξέδρα επειδή τσακώνονται δύο άτομα και να πετάει δακρυγόνα. Τι να πω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Βέβαια, αν υπάρχει, γιατί μάθαμε ότι μεταφέρθηκε ημιλιπόθυμος ο κύριος Θεοδωρίδης στα αποδυτήρια. Κρίμα, δεν είσαι και στη Θεσσαλονίκη, κύριε Καραπαπά, με τον Θεοδωρίδη. Να σας πάνε στο Διαβαλκανικό που κάνουν καλή διάγνωση. Ναι. Κάνουν καλή διάγνωση εκεί. Να βάλουν και κανένα κολάρο έτσι, να βγει τα κάτι καμιά δήλωση κατά την προσφυλή τακτική του πρώην προπονητή σας. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Τα έχουμε σχολιάσει. Εις διπλούν, εις τριπλούν. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας παιδιά, καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα, αυτό το ξεχάσαμε όντως. Καλό μήνα. Έτσι. Να είστε καλά, γεια σας Τάσο. Αν δεν το θεωρώ σίγουρο το μείον 3 του Ολυμπιακού, αλλά φοβάμαι μην μας ρίξουν και εμάς, γιατί ανάψαμε τρίτη φορά πυρσό, μην μας ρίξουν με αφορμή το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μία ή δύο αγωνιστική και κλεισμένο. Και την πληρώνουμε και εμείς που έχουμε διαρκεία. Για την ομάδα δεν νομίζω. Για τον Πάο. Πέσει 10 αγωνιστικές και δεν έχασε βαθμό, δεν είναι, ούτε ισοπαλία. Για τον Πάο. Η τιμωρία είναι για μας δηλαδή. Για τον Πάο, ναι. 8 είναι οι αγωνιστικές. Καταρχήν δεν είναι 10. Αυτοί δεν το δέχονται να βάλουν τέτοιο. Αυτοί τους ήταν καλά όσο ήταν ο Πάο στο μείον 2. Τώρα που άρχισαν να τρώνε και αυτοί να φέρονται βαθμοί. Στο μεταξύ σκάνδαλο με τον Μελισανίδη, τον έβγαλαν οι Times, τίποτα, άκρα τον τάφο σιωπή, δεν λέει κανένα τίποτα. Α, μα, ναι, ρε φίλε, για αυτό το, που έγινε το με την Αιγαία το σκάνδαλο, ναι, τέτοιο. Ναι. Τους ερευνά μέσα και η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαγορά στο χρηματιστήριο. Πες λίγο το θέμα, πες λίγο το θέμα. Το όλων ο Μελισανίδης και δεν λέει κανένα τίποτα. Συγγνώμη λίγο, να σου πω κάτι. Ναι. Μπορείς να πεις λίγο το θέμα. Με τον Μελισανίδη. Λίγο το θέματάκι αυτό με τον Μελισανίδη, μπορείς να μας ενημερώσεις. Γιατί το άκουσα, ναι, αλλά ναι, δεν μπήκα κατά διάβαση. Τέτοιο. Το έχει το impact, το έβγαλε τέτοιο. Υπάρχει και το δημοσίευμα τέτοιο, το Financial Times. Ναι. Ότι για συναλλαγές παράνομες οι οποίες... Κάτι για 200 εκατομμύρια ευρώ κάτι άκουσα. Ναι, 200 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι, από τα 200 ακριβώς, λέει ένα ποσό 2,5-3 εκατομμύρια πήγανε λέει για ένα γήπεδο. Κάτι τέτοια. Ναι, πολλά. Ναι, γιατί κατηγορούν το Γατούλη, για ποιο θέμα το κατηγορούν? Για πολλά θέματα, για οικονομικές αγοραπολισίες και για διάφορα. Και κινδυνεύει και η ΑΕΚ δηλαδή με αυτό? Όχι, προσωπικά. Η ΑΕΚ δεν κινδυνεύει, αλλά τον καταλογίζουν πολλά ότι έχει κάνει. Δεν, εντάξει, δεν είναι. Μάλιστα. Ωραία. Πώς το βλέπεις τώρα το ματσάκι το Σάββατο με τον Ατρόμητο, γιατί πολλοί λένε έλα βρε. Δεν μου φάνηκε ωραίο, εντάξει, και για το Άρης Ολυμπιακός, σαν και ο Σιδηρόπουλος είναι κορυφή, δεν πιστεύω ότι θα τους παίξει 50-50 και τον Άρη τον Ολυμπιακό. Δεν έχει να φοβάται τίποτα ο Ζάμπος τώρα. Όσο ήταν να πάρει το σήμα της FIFA, εντάξει, αυτό ήταν και αυτός του λόγου της παράγκας του Ολυμπιακού. Ποιος αλλά είναι για μας τώρα να βάλουν τον Ολιβιέρ, να βάλουν στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, τον Αυστριακό, και σε εμάς να βάλουν τον Τζίλο, να βάλουν πάλι Έλληνα διαιτητή, κάτσε ρε, εσύ παίζει ο πρώτος της βαθμολογίας με το δεύτερο τέτοιο. Και βάζεις να πούμε τον Τζίλο. Γιατί, εγώ δεν έχω φίλε, τι είπες για τον Άρη ότι ήταν, τι είπες ο Άρης ότι ήταν? Ότι με τον Σιδηρόπουλο δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Και μετά είπες κάτι ακόμη. Ο Άρης ήταν κάτι, είπες για την παράγκα. Ότι ήταν. Λέω. Ναι. Λέω, όχι, δεν είπα, δεν σχέτησα τον Άρη με την παράγκα. Sorry, εντάξει, κάπου ότι έτσι. Ο Σιδηρόπουλος μέχρι να γίνει διεθνής, είπα, ήταν, υπηρετούσε δηλαδή την ομάδα της παράγκας. Σε ποιον άλλον, αυτό που έχει τα αντίπαλο την Κυριακή. Σωστό αυτό. Τέτοιο. Τι λάθος έκανα, τέτοιο. Όχι. Τώρα, έπαιζε Ολυμπιακό και λίγο. 3-4 χρόνια. Όλοι έτσι γίνονται διεθνείς. Ναι. Πώς το βλέπεις το ματσάκι τώρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ? Εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε και θα λένε τα σχετικά πάλι για θυγατρική. Αυτοί δηλαδή
Γιατί έχει αρχίσει από τώρα ο πόλεμος στην Αέρα Σπορ, ασχολούνταν όλη μέρα από ό,τι ακούω με το ειδικά ο Γάτας, να πούμε, που είναι Βάζελος και Φόλαντι ΠΑΟΚ. Τι ασχολούνταν όλοι με τους αντιαμικούς του ΠΑΟΚ, με τέτοιο. Γιατί η δανεικοί του Ολυμπιακού που ήταν 100 και είχε 10 ομάδες θυγατρικές, που ξεκίνησε με το καπετάνιο αυτό εδώ πέρα, παίζανε. Και όταν παίζανε, να δούμε τι κάνανε, βάζανε αυτόν τον γκολ. Δεν πειράζει. Τελευταία αγωνιστική, πέρσι μας κλέψανε το πρωτάθλημα, άνοιξα πριν λίγο το αρχείο του Μπόμπι. Ναι. Και που λέγανε γάβρι αδέλφια, μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλανδία. Μπράβο ρε φίλε, πες τα. Ήμουν στην Αθήνα. Ναι, σε πόσα δευτερόλεπτα έφαγε τέτοιο. Ο Ολυμπιακός γκολ για να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός. Πήγανε στα αποδυτήρια οι γάβροι και πάνε, κοιτάξτε, χάστε από την ΑΕΚ, εντάξει, αντίπαλος και αυτή είναι, αλλά δεν είναι. Στα 18 δευτερόλεπτα πέτυχε ο Βασίλης. Ολοκλήρωσε φίλε να πάρουμε και τους άλλους. Ο Βασίλης Δημητριάδης το έχει. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση και τη... Λογικό είναι ο Ολυμπιακός να μην θέλει να το πάρει ο Παναθηναϊκός, να θέλει η ΑΕΚ. Από τους δύο προτιμάει την ΑΕΚ. Ο Βασίλης Δημητριάδης είχε βάλει στο 30 δευτερόλεπτο νομίζω. Γιατί είναι λογικό ρε φίλε ο Ολυμπιακός. Λογικό είναι. Και εσύ άμα έχεις να διαλέξεις, λέω τώρα. Ανάμεσα Άρη και Ηρακλή. Άρη και Ηρακλή, τον Ηρακλή θα πεις. Γιατί? Να το πάρει ο Ηρακλής. Ο Άρης θες να το πάρει. Να κάνει μάνα. Στον επόμενο φίλο. Έλα. Έλα, γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Νίκο. Θα μιλήσουμε λιγάκι για τον Νίκο ποδόσφαιρο, φίλε μου, λιγάκι, αν επιτρέπετε. Βεβαίως, έχετε 3-4 λεπτά γεμάτα, γιατί έχουμε τέλος εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Το Νίκο ποδόσφαιρο είναι, να πούμε, ένα ποδόσφαιρο το οποίο λιγάκι οι πονηροί το βλέπουν. Ένα τεκατομμύριο, γιατί υποτρώνει το σάνο. Δεύτερον. Τι μυθιά ήταν αυτό. Αυτοί που τρώνε το σάνο, ρε φίλε μου. Όχι, το ρούβιγμα. Αυτό λέω. Το ρούβιγμα είναι λιγάκι, αν το πιάσει λιγάκι λίγο παραπάνω, θα καταλάβει το ρούφημα πώς είναι το ρούφημα. Δεύτερον, γέλα κατάσταση. Εγώ το βλέπω, το δικιά μου άποψη, ναι, όλα είναι, ναι, πούμε, ναι, κατά γράμμα. Δεν γελάω για αυτά που λες. Για άλλο γελάω. Ναι, αυτό μιλάμε για το γήπεδο που θα φτιάξει, πούμε, η Τούμπα. Που λέτε, ναι, θα φτιάξει η Τούμπα. Ναι, ναι. Που μαλλιτήκανε, να πούμε, το μακρινό παλάτι, το ξενοδοχείο ο αυτό. Κύριε Τζικώστας, ο Μπουτάρης και η κυρία Πατουλίδου. Όχι, είσαστε λαφασμένοι, κίνηση κάνετε, φίλε μου. Πώς δεν φίλε. Πρώτον, από την ώρα το 99% το έχετε των μετοχών είναι η εταιρεία Intracom. Αυτά τα λες εσύ. Και με τους μαζέψανε, εκεί πέρα το μακρινό παλάτι. Μπορείς να τεκμηριώσεις αυτό που λες. Μα την αλήθεια πώς θα το κάνουμε. Αλήθεια... Να τελειώσω, να πω, θα καταλήξω ή θα σε καταλήξω. Ναι, θα καταλάβετε πολλά, θα καταλάβετε πολλά, θα καταλάβετε πολλά, θα καταλάβετε πολλά, θα καταλάβετε πολλά. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό που λες προσωπικά. Να την αλήθεια πώς θα το κάνουμε. Για να το δεχτεί, δεν το δεχτεί, είναι η πραγματικότητα πώς θα το κάνουμε. Έχεις αποδείξει γι' αυτό. Έχεις δηλαδή τη συμμετοχή σας, ξέρεις που είναι. Να τελειώσω την άποψή μου και μετά θα πω την άποψή μου. Παρακαλώ. Από την ώρα τους μαζέψανε αυτούς δύο τους κυρίους, πάνω χάρη. Από την ΕΠΑΕ και από τον Αλφα Σήμα, αυτοί οι δύο που είναι υπάλληλοι, και όσο που παραστάνει τον Δήμαρχο και ένας που κάνει τον Περιφερειάρχη στο Μακρινό Παλάς. Έτσι, από την μέρα που μας λέγανε και το γήπεδο, αυτό το γήπεδο ξέρει πολύ καλά, η γη, αυτή η γη που λέμε το γήπεδο, ναι, κάνει 6 με 7 ζεις. Το οικόπεδο, ας πούμε, πάνω χάρη, όπως είναι και η Χαϊρελάου, όπως είναι το Καφταντζόγλιο, όπως είναι και η Καλαμαριά. Έτσι κάνει 5 με 6 ζεις. Ναι, πού θες να καταλήξεις. Από την ώρα που παίρνει τον Εύρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και, και τη Χαλκιδική, αυτά τα λατομεία, πώς λέγονται αυτά τα οροχεία, πώς λέγονται, αυτά τα οροχεία, πώς λέγονται, μιλάμε, είναι 5-3. Αφήνει το, φίλε μου, αφήνει το, αυτό το μέτρο, αφήνει όποιος λάχει. Το έχει η Τρακό. Το έχει ο Κόκαλης και πρόσφατα μάλλον σε πούμε πάνω χάρη με το Μαρινάκι για το Καραϊσκάκι. Πρωί που κάνει συμβούλιο, είπε ο Ολυμπιακός, μπήκε πούμε ο άνθρωπος αυτός και σου είπε, κοιτάτε, εγώ από εδώ και πέρα τελείωσα, πάρε τη μετοχή. Και το ο Χωτός χέστηκε απάνω το χέστηκε. Έτσι, από την μέρα αυτό που έχει κάνει, γιατί αυτός ο κύριος ο Χωτός, αν ξέρετε πολύ καλά και αν γνωρίζετε, αυτός ο κύριος έβαλε τους οπαδούς του Ολυμπιακού να βρίσκουν το παιδί του. Έτσι. Και το παιδί μανιάτικο. Πριν 5 μέρες, να ξέρετε πολύ καλά κι εσείς,
μαζευτήκαν αυτοί όλοι οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου στη βίλα του Κλωσίου, του Κόκαλη. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι όλοι γονατίσαν μπροστά. Ο γιος του που είναι στην Αμερική, ο Ντάντζο Κόκαλης, έχει το πάνω χέρι. Και την πάει ο Ολυμπιακός και την πάει ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τελειωμένος. Δεν ξέρω τον Ολυμπιακό, είναι δικό του θέμα. Η ΠΑΕ ΠΑΟ κανήκει στον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Όχι, κύριε μου, είστε εδώ, είστε λάθος. Λάθος είσαι εσύ. Είσαι λάθος, φίλε μου. Από την άποψη του θέμα στην Ελλάδα. Ποιος είναι, ρε φίλε, πρόεδρος και μεγαλομέτωχος ΠΑΕ ΠΑΟ? Ποιος είναι μεγαλομέτωχος, είναι Τρακόμ. Και αυτό το βάλανε υπάλληλο. Διευθυντή. Έγινε, Νίκο. Εντάξει. Γιατί έγινε, φίλε, ακούγεσαι και ακούγεσαι. Μα από την αλήθεια, εγώ. Είναι ευθυντή, είναι. Το βάλανε αυτό να κάνει θελήματα. Από την ώρα ο αρχηγός είναι στη Γενέβη, φίλε μου. Ο αρχηγός είναι στη Γενέβη. Έγινε, Νίκο. Ο αρχηγός είναι στη Γενέβη. Γιατί έγινε, Νίκο. Δεν θέλετε την αλήθεια, ρε φίλε μου. Φοβάσαι την αλήθεια. Καλά πλάκα, με κάνει. 6 λεπτά μιλάει. Μα με κάνει πλάκα, εσύ δεν την ακούσει την αλήθεια. Μα ακούτε εδώ. Σε τι πάω, κύριε μου. Δεν σας βρίζω, σας κάνω. Θα λέω λοιπόν την πραγματικότητα. Από την ώρα που κάνω κουμάντο, αυτός ο κύριος είναι ένας άνθρωπος όπου μου διευθυντή καθήκα του αρχηγού. Και το κόσμο του Παύλου είναι τόσο μεγάλο σαν όμως. Τους τα είδε τόσο χωτρό παραμύ. Έγινε, Νίκο. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το ψητοπολείο Πορκίτο. Με αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός οικοτόπουλος, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού και πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα. Ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκουμε το Πορκίτο? Καραούλη και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, delivery στο 2310 52555 για μοναδικά ολόφρεσκα, καλοψημένα κρεατικά και φτάνουν πάρα πολύ γρήγορα στην πόρτα σας. 2310-525-55. Κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store και πάρτε 20-10% σε κάθε παραγγελία για το ψητοπολείο Πορκίτο. Μαζί μας επίσης για ένα ακόμη βράδυ ήταν και η Sky Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα, με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με καταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες επίσης στο skies.gr και στο 23 920 21100. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 23 920 21100. Και φυσικά ο βασικός υποστηρικτής του Ράδιο Μαρμίτα, που είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, τηλέφωνο 2311 208 301 για τα ρεζεβές σας. Αν επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2311 208 301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το στέκι της πόλης, ένα από τα ωραιότερα, θα έλεγα εγώ, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος, με κρύα πιάτα που σερβίρονται φυσικά μέσα στο μαγαζί, με καθαρά ποτά, με πολύ ωραίο προσωπικό και με πολύ όμορφο κόσμο. Μία επίσκεψη θα σας πείσει. Αλήθεια λέει. Ο φίλε 679, δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα, ρε φίλε. Όπως το στέλνεις, απλά θα διαβάσω ένα μέρος. Νίκο λέει και τα 8-3 λέει κάνει το γήπεδο. Τώρα όπου κοιτά, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε. 8-3 κάνει το γήπεδο, λέει ο φίλος ο 679. Απευθύνεται στον Νικόλα. Τον οποίο έπρεπε να κλείσουμε γιατί έχουμε περάσει κατά 3 λεπτά τις 10 ώρα. Ξεκινάει η άλλη εκπομπή. 7 λεπτά μίλησε ο Νίκος, έτσι. Δεν νομίζω να έχει παράπονο. Ούτε φοβόμαστε. Το έχουμε αποδείξει εδώ από το 2011 και κοντραριστήκαμε. Και μισά ώρα συζητήσεις κάναμε στον αέρα. Και. Ο καθένας έχει την άποψή του, τα λεγόμενά του. Και φυσικά κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Όπως κρινόμαστε και εμείς. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι ακολουθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Νίκος Μοσκοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ για το επόμενο 2ωρο. Αύριο, πρώτα ο Θεός, 10 η ώρα θα είμαστε εδώ πέρα, στο Λίμπερο 107,4 για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Να πούμε και τα προγνωστικά, να μιλήσουμε λίγο και για τα μάτσα έτσι πιο. Έχει ματσάρες, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ, ντέρμπι κορυφής. ΑΕΚ, Άρης, Ντερμπάρα και εδώ στην πόλη. Άρης Ολυμπιακός. Τι είπα? ΑΕΚ, Άρης. Ναι, Άρης Ολυμπιακός. Μια εβδομάδα πίσω είμαι. Okay. Έμεινα στο φιλικό, τι να κάνω. Έμεινε στο φιλικό, ΠΑΟΚ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους ακροατές για άλλο ένα βράδυ που ήταν εδώ συντονισμένοι στο Ράδιο Μαρμίτα, στους 107,4 FM, το φίλο μας τον Νικολίπτη,
τον αγαπητό, τεράστιο, τον μοναδικό, τον τιτανομέγιστο. Μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό. Χρήστο και όσοι, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είπαμε να ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ. Μετά είναι η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Η τελευταία ζούγκλα της εβδομάδος. Αύριο δεν υπάρχει ζούγκλα. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Από Τάσο 3 και Ζάχο Ντρούλινγκ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Αουφίτες. Καλό βράδυ.